Κυρίες και κύριοι, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, του τελευταίου μήνα θα έλεγα, ήταν βασικά δύο. Τρία. Η σύλληψη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Το δεύτερο ήταν η διακοπή της χρηματοδότησης ενός κόμματος. Και το τρίτο ήταν το χθεσινό ο πολιτικός γάμος των δύο μεγαλύτερων κομμάτων που ήρθε αμέσως, κυρίες και κύριοι, μετά τη διακοπή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Η ιστορία της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε από ένα φρικτό έγκλημα, ένα ειδεχθές έγκλημα, τη δολοφονία ενός αντιφασίστα αριστερού καλλιτέχνη στο Κερατσίνι. Και άλλαξε άρδιν, αν θέλετε, την επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα, την φρικτή καθημερινότητα του μνημονίου, τα βάσανα του ελληνικού πληθυσμού και, αν θέλετε, όσα απασχολούν τους Έλληνες. Η συζήτηση πέρασε στη ναζιστική πολιτική οργάνωση, στο κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή. Ναζιστική τη χαρακτήρισαν όλοι, εκτός συνταγματικού τόξου. Μια οργάνωση εγκληματική. Μια οργάνωση της οποίας τα στελέχη, σύμφωνα με όσα διοχετεύθηκαν στα κανάλια, προέβησαν, είχαν κάνει μαχαιρώματα, μπραβιλίκια, προστασίες. Μια οργάνωση παραστρατιωτική. Έπαιζε συνέχεια μία λούπα με πυρσούς και στρατιωτικές στολές. Μία οργάνωση η οποία είχε οπλοστάσια. Είδαμε κάποια φιλμ με κοντάρια, με στιλέτα, κάποια όπλα. Ανενεργά ορισμένες φορές, ενεργά τις άλλες. Υπήρξε μία περιραίουσα ατμόσφαιρα. Θέλω όμως να δούμε το χρονικό, όπως το έφτιαξαν οι συνεργάτες μου. Το χρονικό από την ώρα που έχουμε το έγκλημα στο Κερατσίνι. Ο Φύρερ, ο υπάρχηγός, στα τάγματα εφόδου, ο απόστρατος, οι μάρτυρες, ο εκτελεστής, το Χρυσό Ταμείο, ξέπλυμα, τα κινητά τηλέφωνα που μίλησαν, η ομερτά, οι συλλήψεις, τα σταγονίδια, οι φυλακές συνθέτουν το θρίλερ της Χρυσαυγιάδας που ζούμε από την επόμενη μιας τραγωδίας, ενός εγκλήματος, της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου, ενός αντιφασίστα καλλιτέχνη του Παύλου Φίσα, από τον Γιώργο Ρουπακιά, σύμφωνα με την ομολογία του. Η σύλληψη Ρουπακιά στελέχους, σύμφωνα με τη δικογραφία της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη Χρυσή Αυγή. Το πόρισμα του αντισαγγελέα Βουρλιώτη κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση. Οι συλλήψεις είναι θέμα χρόνου και στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν υπάρχει χάσιμο χρόνο. Ξημερώματα της 28ης Σεπτεμβρίου, άνδρες της Αντιτρομοκρατικής, παρουσία εισαγγελέα συλλαμβάνουν στο σπίτι του στην Πεύκη τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο, το επικεφαλής του 5ου κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με ποσοστό που άγγιξε το 7%. Την επομένη θα γίνουν φύλο και φτερό και τα γραφεία του κόμματος στη Βουλή. Σειρά παίρνουν και οι Κασιδιάρης και Λαγός. Παναγιώταρος και Μίχος παραδίδονται στην ασφάλεια. Ο υπαρχηγός Χρήστος Παπάς καταζητείται, αλλά το θρίλερ της σύλληψής του δεν θα κρατήσει πολύ, αφού θα παραδοθεί και αυτός, φτάνοντας με ταξί στη Γαδά. Το μουσείο που βρέθηκε σπίτι του με φωτογραφίες του Χίτλερ, σημαίες με τη σβάστικα, κράνη των SS, καθώς επίσης και φωτογραφίες του με γερμανική στολή, μπορεί να μην είναι ποινικά κολάσιμα, αλλά σίγουρα κάποιες εξηγήσεις πρέπει να δοθούν. Οι τηλεοπτικές κάμερες σε παράταξη θα καταγράψουν την έξοδο των συλληφθέντων με τις χειροπέδες να βγαίνουν από την κεντρική είσοδο της Γαδά, παίρνοντας το δρόμο για τα δικαστήρια. Η εικόνα θα κάνει το γύρο του κόσμου. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Μίχος αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απόφαση προκαλεί αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, αν και επικοινωνιακά κυριαρχούν οι κλωτσιές και οι εκτός ελέγχου αντιδράσεις του Ηλία Κασιδιάρη. Πολλοί είναι εκείνοι που σπέβδουν να ασκήσουν κριτική στην απόφαση της μη προφυλάκησης.
Γεγονός που αναγκάζει την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να βγάλει ανακοίνωση ζητώντας να μην γίνονται παρεμβάσεις στο έργο των δικαστών. Να σημειωθεί ότι έχουν αρχίσει ήδη να εκφράζονται ενστάσεις από μέρος του νομικού κόσμου της χώρας για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και οδήγησε στις συλλήψεις των βουλευτών. Μιχαλολιάκος, Παπάς και Λαγός δεν θα έχουν την ίδια τύχη με τους υπόλοιπους βουλευτές. Θα οδηγηθούν στον Κορυδαλό, ενώ μία ανθυπαστινόμος και ο πυρηνάρχης της Νίκαιας θα μεταφερθούν σε άλλες φυλακές. Στο μεταξύ, στα δελτία ειδήσεων κάνουν την εμφάνισή τους οι προστατευόμενοι μάρτυρες, αλλά και οι στιχομηθείες των εμπλεκομένων στη δολοφονία ενός ανθρώπου. Οι μάρτυρες καίνε τον έναν καίνε τον άλλον. Πόσο αξιόπιστοι είναι όμως και πόσο βαρύτητα έχουν οι καταθέσεις υπό το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα? Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει και η αστυνομία. Το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων σαρώνει τα αστυνομικά τμήματα για να βρει ένστολους που είχαν σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Ο πρώην διοικητής ασφαλείας του τμήματος του Αγίου Παντελεήμονα είναι ένας από αυτούς. Σχετικό ξεσκαρτάρισμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε και στην ΕΕΠ, ενώ πριν τις συλλήψεις των βουλευτών για λόγους που σχετίζονται με τη δράση της Χρυσής Αυγής και επεισόδια που προκλήθηκαν, φαγώθηκαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, αντιστράτηγος Ιωάννης Δικόπουλος, και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υποστράτηγος Απόστολος Κασκάνης. Μέχρι στιγμής, και αν δεν έχουμε χάσει τον έλεγχο, έχουν συλληφθεί και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα 11 αστυνομικοί για διάφορα αδικήματα, οι οποίοι είχαν άμεση ή έμεση σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Ανάμεσά τους βρίσκονται 6 αστυνομικοί, πρώην φρουροί βουλευτών της οργάνωσης, η ανθυπαστυνόμος που υπηρετούσε στην ασφάλεια Πειραιάς, της οποίας στο σπίτι βρέθηκε ένα μικρό οπλοστάσιο και βρίσκεται προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές των Ελαιών Αθηβών, ένας ειδικός φρουρός της ομάδας Δίας, ένας αστυνομικός στη Ρόδο που εκπαίδευε χρυσαυγίτες στις πολεμικές τέχνες και ένας αστυνομικός της ομάδας Ζήτα στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα σε όλη τη χώρα αναζητούνται τα οπλοστάσια της Χρυσής Αυγής, ακόμα και σε μοναστήρια. Για την ώρα έχουν βρεθεί σε σπίτια στελεχών μαχαίρια, κυνηγετικά όπλα, σιδερογροθιές, αλλά σίγουρα αυτά δεν αποτελούν οπλοστάσιο εγκληματικής οργάνωσης. Για την ώρα τουλάχιστον. Σε πολιτικό επίπεδο όλοι έχουν βάλει στο μάτι τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Δημοσκοπικά το κόμμα πέφτει, αλλά αντέχει. Η Χρυσή Αυγή βλέπει σκευωρία και στη συλλογιστική της βρήκε έναν απρόσμενο σύμμαχο. Η δήλωση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη, που μόνο φύλλα προσκύμενο στη Χρυσή Αυγή δεν είναι και την εντυμότητά του κανείς δεν έχει αμφισβητήσει, ήρθε να ταράξει τα νερά, αλλά ίσως όχι όσο η μαρτυρία του προστατευόμενου μάρτυρα ότι οι χρυσαυγίτες έκαναν μαθήματα σφαξίματος σε αρνιά. Τι είπε ο Ρουπακιώτης? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Κομισιόν υπαγόρευαν τις συλλήψεις των μελών της Χρυσής Αυγής. Στο Κοινοβούλιο, από την άλλη, δεν ξέρουν τι να κάνουν, καθώς δεν ξέρουν πώς θα ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα οι προφυλακισμένοι βουλευτές που ήδη ξεκίνησαν από το κελί να καταθέτουν ερωτήσεις. Και βέβαια δεν είναι καθόλου κομψό η δικαστική εξουσία να καθορίζει πώς θα ασκούν τα καθήκοντά τους οι βουλευτές στο πλαίσιο της νομοθετικής εξουσίας από τη στιγμή που δεν έχουν στερηθεί της ιδιότητάς τους. Είχαμε όμως, φίλες και φίλοι, ένα τραγικό θύμα. Ένα νέο άνθρωπο. Και υπόθηκαν πολλά. Ότι δόθηκαν οδηγίες να συγκροτηθεί αντισυγκέντρωση στο σημείο εκείνο στο Κερατσίνι. Ότι δόθηκαν οδηγίες από την κορυφή της οργάνωσης, από την ηγεσία της οργάνωσης, να δημιουργηθεί μία αντισυγκέντρωση, να σπεύσει εκεί μία ομάδα και από την συνάντηση του εκλειπώντος Φύσα με τους χρυσαυγίτες να προκύψει δολοφονία. Κυρίες και κύριοι, οι τηλεοράσεις, όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, επί μέρες έπαιζαν περίπου στη μία ώρα δελτίου ειδήσεων, 40 με 45 λεπτά, τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσαυγιάδα, μια μαυρίλα, πέρασε στα σπίτια όλων μας. Κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι οι δημοσιογράφοι καθοδηγούσαν με την περιραίουσα ατμόσφαιρα τους σεβαστούς δικαστές των Αθηνών. Διότι πίεζαν πάρα πολύ και οπωσδήποτε να έχουν γρήγορες αποφάσεις
όσον αφορά τις προφυλακίσεις ή τις διώξεις, οι δικαστές. Και αυτά δεν τα λέει ο Τράγκας. Βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων και σημερινός υπουργός, και βγαίνει μέσα στη Βουλή και λέει ότι οι δημοσιογράφοι το παράκαναν. Να το δούμε. Για τα τελευταία γεγονότα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παράκαναν. Ότι χωρίς να έχουν γνώση της δικογραφίας έλεγαν διάφορα και δυστυχώς και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, χωρίς να ξέρουν τα δεδομένα της δικογραφίας, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τις ποινικές διατάξεις, χωρίς να μπαίνουν στον κόπο να δουν ποιες είναι οι διαφορές των διατάξεων από άρθρο σε άρθρο και από παραγράφους σε παραγράφους, μετατρέποντας σε σόου το ζήτημα αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τονίσω ότι η δικαιοσύνη κινήθηκε στο ζήτημα των κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής με ταχύτητα και νυφαλιότητα. Οι πίεσεις όμως των δημοσιογράφων, έγκυρων και έγκριτων δημοσιογράφων και σχολιαστών, είναι, θα έλεγα, φωτιά, κυρίες και κύριοι. Γιατί τον άφησες αυτόν έξω, γιατί τον άφησες τον άλλον έξω, τι θα κάνεις με αυτόν, ναι, τι θα κάνεις με τον άλλον. Εκατοντάδες τηλεφωνήματα δικαστών πέφτουν στο γραφείο πλέον της σεβαστής και έμπειρης κυρίας Θάνου, Προέδρου της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων, η οποία βγαίνει η γυναίκα με ανακοίνωση, βγαίνει η κυρία και λέει προς Θεού, όχι άλλο, όχι άλλη περιραίουσα ατμόσφαιρα, όχι άλλη πίεση επάνω στο δικαστικό σώμα που θέλει να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε τι μου είπε. Οι ανακτές είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν και αυτοί οι οικογένειες, επηρεάζονται και αυτοί όπως ένας άνθρωπος. Μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά βέβαια, αλλά δεν, ακούγοντας όλα αυτά τα οποία λένε από το πρωί στο βράδυ τηλεοράσεις, όσο και ψύχρεμοι είναι, από το που έτσι ψυχροί επαγγελματίες και αν είναι δικαστική λειτουργή, δεν έχουν έναν επηρεασμό, ένα φόβο ότι μπορεί αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα, αν θέλετε, στην πορεία τους, στην καριέρα τους, στη ζωή τους, στη γειτονιά τους, στο παιδί τους, στις φιλίες τους, δεν έχουνε. Κύριε Τράγκα, αυτό είναι η προσπάθεια και σε αυτό αποβλέπουν εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις μεθοδεύσεις. Θέλουμε όμως να τους καταστήσουμε σαφές ότι ο δικαστής δεν επηρεάζεται. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν πλέον την προσπάθεια αυτή. Ο δικαστής, εάν προκύψουν αποδείξεις ότι υπάρχει συμμετοχή των προσώπων αυτών κατά των οποίων έχουν ασκηθεί οι ποινικές διώξεις, θα καταλήξουν στην απόφαση που πρέπει να καταλήξουν, όχι βεβαίως διότι το υποδεικνύουν ή μας δίνουν κατευθύνσεις ορισμένοι κύριοι, αλλά διότι είναι υποχρεωμένος να το κάνει αν προκύπτει η ενοχή του από τα στοιχεία. Δεν χρειάζονται λοιπόν όλες αυτές οι παραβάσεις. Και θεωρώ ότι ακριβώς το μόνο αποτέλεσμα το οποίο έχουν είναι ότι κλονίζουν την αξιοπιστία του πολίτη. Διότι όπως σωστά και εύλογα κάνετε εσείς τη σκέψη αυτή, μα μήπως τελικά επηρεαστεί και ο δικαστής και πάψει πλέον να είναι ανεπηρέαστος και ανεξάρτητος. Και το ίδιο λοιπόν θα σκεφτεί και οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Γι' αυτό λέω ότι δημιουργείται θέμα θεσμικό πλέον, μείζον θεσμικό ζήτημα για την ανεξαρτησία και για την αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, και τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, στέλνει την υπόθεση στη Βουλή για να αποφασιστεί η συνέχιση ή μη συνέχιση της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Η ηγεσία είναι στον κορυδαλό. Δεν έχει εκπέσει η ιδιότητα των βουλευτών, δηλαδή αυτών που βρίσκονται στον κορυδαλό. Ούτε το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα. Υπάρχει όμως ένα κάγκελο ανάμεσα σε αυτούς και στα καθήκοντα. Δημιουργείται ένα θέμα ανάμεσα στους συνταγματολόγους, ένας προβληματισμός που λένε ότι είναι οριακή η εφαρμογή του νόμου που λέει εντάξει, κατηγορήσα για κακούργημα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να ασκείς την ιδιότητα του βουλευτού. Είσαι μέσα. Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελέα δικαιωμά τη σεβαστή αποφασίζει τη μη μεταγωγή από την Μπουζού στη Βουλή για να πάρει μέρος ο κύριος Μιχαλολιάκος και ο κύριος Παπάς σε οποιαδήποτε ψηφοφορία ή να μιλήσουν. Απαγορεύει. Και πάμε στην ψηφοφορία. Και εμφανίζεται το πολύπυρο κουκουέ, το οποίο έχει στην πλάτη του διάφορες παρόμοιες μεθοδεύσεις από το παρελθόν, εμφανίζεται και λέει παρόν. Και το εξηγεί, το αναλύει. Το αναλύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διάφορα πολιτικά, αν θέλετε, τεχνάσματα ή εποχές. Έρχονται και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και λένε παρόν. Γιατί?
Γιατί ήδη έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας του κυρίου Γαμένου, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση, με τοπική σύγκρουση, πολεμική σύγκρουση, αν θέλετε, μετά τις Κουριές. Και μετά από αυτό που είπε για τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Πάχτα. Επομένως λοιπόν, βλέπουν ότι μπορεί αυτό το πράγμα να χρησιμοποιηθεί έτσι εισαγωγικά. Και για αυτούς. Έρχεται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει παρούσα. Η πιο μαχητική, αν θέλετε, και δραστηρία και απέναντι στη Χρυσή Αυγή, επιθετικότατη εδώ και πάρα πολύ καιρό, εναντίον της δράσης της Χρυσής Αυγής, την οποία έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση, έχει πει τα πάντα η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως και οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος είναι εμπειρότατος, διαφοροποιείται και λίγο, θα ψηφίσω ναι στη διακοπή της χρηματοδότησης, αλλά για να μην προκαλέσω βλάβη στο κόμμα. Διότι και αυτός καταλαβαίνει τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που βγαίνουν στον αέρα εκατοντάδες παρακολουθήσεις τηλεφώνων, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που έχουν επισυμβεί, έχουν πριν από το φωνικό. Και το ερώτημα είναι, ένα γενικότερο ερώτημα, πόσο νόμιμες ήταν. Είδατε την κάρτα. Θέλω όμως να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εγώ προσωπικά πρέπει να έχω πάρει στη ζωή μου εκατοντάδες συνεντεύξεις από κατηγορούμενους. Πρέπει να έχω πάρει στη ζωή μου τουλάχιστον 150 συνεντεύξεις από δολοφόνους μέσα σε κρατητήρια της ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επταετίας και αργότερα, όταν έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ. Μου επέτρεπαν οι αστυνομικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς μου, ήμουνα και ένας αστυνομικός συντάκτης διαπιστευμένος, να παίρνω συνεντεύξεις από δολοφόνους, από στιγερούς δολοφόνους. Εγώ κάλυψα την υπόθεση Λιμπέρι, ο οποίος ήταν η τελευταία εκτέλεση στην Ελλάδα. Θυμάμαι διάφορα. Κάλυψα τη δολοφονία που ήταν δράση ο Άγγελος, ο οποίος αφέθη ελεύθερος μετά με χάρη. Και του πήρα και συνέντευξη, αμέσως μετά, μετά την ομολογία του. Έχω καλύψει, δεν θυμάμαι πόσα πολιτικά γεγονότα. Έχω δει επίσης στο εξωτερικό ότι, ας πούμε, οι Εβραίοι δημοσιογράφοι παίρνουν συνεντεύξεις από τους ηγέτες της Χεσμπολάχ, οι οποίοι τις προηγούμενες εβδομάδες ρίχνουν κατιούσες ρουκέτες στα χωριά του Ισραήλ. Έχω δει, ας πούμε, δημοσιογραφάρες της Jerusalem Post να παίρνουν συνεντεύξεις από τη Τζιχάντ. National Defense κάνουν και εκεί. Εθνική άμυνα κάνει το Ισραήλ. Τους στολίζει κανονικά όλες αυτές τις οργανώσεις και τις αποκαλεί τρομοκρατικές. Η είδηση όμως είναι ιερή και το σχόλιο ελεύθερο. Επαναλαμβάνω αυτό που έχει στην προμετωπίδα το BBC. Η είδηση είναι ιερή και το σχόλιο ελεύθερο. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ο κανόνας της άλλης πλευράς, όπως τον εξέθεσα και στα ραδιόφωνα. Κυρίες και κύριοι, μαύροι ξεμαύροι οι χρυσαυγίτες είχαν κάθε δικαίωμα να βγουν να μιλήσουν είτε σε συνεντεύξεις είτε σε δηλώσεις. Αποκλείστηκαν συστηματικά αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή. Λάθος, κατά τη γνώμη μου. Επίσης θέλω να πω το εξής. Αποκλείστηκαν από το να πούνε την άποψή τους. Είσαι ο δολοφόνος, τι είσαι. Πες την άποψή σου. Και τι έγινε. Γιατί δεν θέλω να πάω σε δεκάδες περιπτώσεις. Πάω πιο κάτω. Ο κ. Χασιδιάρης, μετά από κάποια σχόλια που έκανα εγώ στο ραδιόφωνο, εχθές πέρασε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Είχα καιρό να ακούσω τη φωνή του, τον είδα στις ειδήσεις του Star, στις ειδήσεις του Mega και στις ειδήσεις του Antenna. Πώς τον είδα? Έδωσε μια συνέντευξη τύπου στην οποία παρέστηκε η δημόσια τηλεόραση. Η δημόσια τηλεόραση δεν ξέρω αν το έπαιξε. Πάντως είδα τη διανομή του υλικού στα υπόλοιπα κανάλια. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακόμη και σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίζεται εγκληματική, τα μέλη της που είναι ελεύθερα και έχουν και το τεκμήριο της αθωότητος όλοι, και οι μέσα και οι έξω, σου λέει ολόκληρη η Ευρώπη, γιατί δεν τον αφήνεις να πει καμιά κουβέντα, ρε παιδί μου, να πει κάτι. Χωρίς να έχεις καμία συμπάθεια απέναντι του. Δεν χρειάζεται να έχεις συμπάθεια απέναντι του, μπορεί να είσαι απέναντι. Αλλά όταν λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα και ο νομικός πολιτισμός, οφείλεις να σεβαστείς και αυτόν που δεν σέβεται τον νομικό πολιτισμό. Οφείλεις να σεβαστείς αυτόν που δεν, μπορεί να, που δεν σέβεται τον νομικό πολιτισμό. Αν εσύ θες να τον σεβαστείς, και να σεβαστείς και τη δημοκρατία και το Βολτέρο. Πάμε όμως πιο κάτω. Να δούμε λοιπόν εχθές τι παίξαν τα κανάλια από τον κύριο Κασιδιάρη. Εκεί λοιπόν στο Μελιγαλά
Έσπασα το κεφάλι μου να βρω ποια κίνησή μου μπορεί να χαρακτηρίστηκε από λάθος κάποιου ανθρώπου, κάποιου λειτουργού της δικαιοσύνης, παράνομη βία. Πήρα το λόγο λοιπόν και επιτέθηκα με σφοδρότητα στον κύριο Βενιζέλο. Αναγνωρίζω το κακούργημά μου, εκτελέστε με λοιπόν. Λίγες ώρες μετά την απόφαση της Βουλής για την διακοπή της πρόσφυγας της κρατικής χρηματοδότησης, η Χρυσή Αυγή θα προσφύγει σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα κάνουν αίτηση αποφυλάκησης για τους κύριους Μιχαλολιάκο, Λαγό και Παπά. Ένας άνθρωπος που ανήκει στην αριστερά, αλλά διαχωρίζεται από την υπόλοιπη κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, η άλλη πλευρά. Υπάρχει η οικογένεια του Φίσα. Υπάρχει μάνα του Φίσα. Ένα θύμα από δράση Χρυσαυγίτη. Υπάρχουν και άλλοι που καταγγέλνουν δράση Χρυσαυγητών. Και υπάρχουν ερωτήματα πολύ σοβαρά αν αυτή η οργάνωση ήταν πολιτικό κόμμα, πολιτικό κίνημα ή παραστρατιωτική οργάνωση. Ή εγκληματική οργάνωση ναζιστικού περιεχομένου, όπως λέμε, διότι άφησε πίσω της ένα νεκρό, το Φίσα, στο Κερατσίνι, για τον οποίον η μάνα του γενικότερα έδωσε μία συνέντευξη η οποία συνεκλώνησε την Ελλάδα. Συνέντευξη στον κύριο Θοδωράκη. Να δούμε ένα απόσπασμα, παρακαλώ. Δολοφόνοι του παιδιού μου δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και αυτοί που πήγαν και ψηφίσαν. Δεν γίνεται να μην γνωρίζανε τι πήγαν και ψηφίσανε. Δεν το δέχομαι. Όταν οι γονείς μας ακόμα, δηλαδή είναι πολύ πρόσφατη η ιστορία μας. Για να μπορέσουμε να προλάβουμε να την ξεχάσουμε. Πρόσφατη, ο δικός μου πατέρας πολέμησε. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτό που κάνει τον άλλον και πάει και μπαίνει σε αυτή τη συμμορία. Γιατί για μένα συμμορία είναι. Μόνο κόμμα δεν είναι έτσι. Μια μεγάλη συμμορία είναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτούς. Εγώ θέλω το παιδί μου πίσω. Αυτό θέλω. Ποια δημορία θα μπουν μέσα. Ποια τιμωρία. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις τι θέλεις, τι θα ήθελες, να τους δεις κρεμασμένους στο Σύνταγμα ή κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν τι έχουν κάνει και να πεθάνουν από τις τύψεις τους. Από τον πόνο τους και από τις τύψεις τους. Προτιμώ το δεύτερο και όχι το πρώτο. Για το να τους δω κρεμασμένους για μένα είναι λύτρωσή τους. Το να είναι μέσα στη φυλακή και ο κάθε φορολογούμενος πολίτης θα πρέπει να φορολογείται για να τους ταΐζει, πάλι δεν το βλέπω λύση. Για μένα δεν υπάρχει μια τιμωρία που σας κάτι αυτό θέλω να γίνει. Θέλω να γυρίσουν τον χρόνο πίσω αυτό και να μην έχει γίνει ποτέ αυτό. Κύριε Κασιδιάρη, μπορείτε να επιστρέψετε το παιδί της πίσω? Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συλληπιθώ ειλικρινά την οικογένεια αυτή. Και το ειλικρινά το εννοώ, όχι όπως κάποιοι αστείοι τύποι στο Κοινοβούλιο, όπως οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, που πανηγύρισαν αυτό το φρικτό έγκλημα, επειδή το εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά για να πλήξουν τη Χρυσή Αυγή. Μην κάνετε διάγγελμα πολιτικό. Ας μιλήσουμε ανθρώπινα, κύριε Κασιδιάρη. Μια φράση ανθρώπινη, λοιπόν. Πίσω δεν μπορεί να γυρίσει. Συλληπούμε ειλικρινά την οικογένεια. Λυπάστε την οικογένεια. Συλληπούμε ειλικρινά την οικογένεια. Έχετε καθόλου τύψει ότι η δράση σας προκάλεσε ματηρά επεισόδια και σε βάρος ξένων και σε βάρος Ελλήνων, όπως ο άτυχος Φίσας, ο τραγικός Φίσας? Η Χρυσή Αυγή έχει νόμιμη πολιτική δραστηριότητα. Ανάλογες πράξεις αλητείας. Σας ρωτάω αν έχετε τύψεις, σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν μπορώ έχετε να έχω τύψεις, ενοχές. Δεν μπορώ να έχω ενοχές για πράξεις οι οποίες στιγμάτισαν πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Ήμουν σαφής, νομίζω. Από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε ξεκάθαρα αυτό το φρικτό έγκλημα. Αυτό το φρικτό έγκλημα είχε για εμάς δύο όψεις. Από τη μία ήταν ένα έγκλημα εναντίον ενός νέου ανθρώπου και από την άλλη ήταν ένα έγκλημα κατά της Χρυσής Αυγής. Το εκμεταλλεύτηκε το πολιτικό κατεστημένο για να στήσει όλη αυτή τη σκευωρία. Κύριε Κασιδιάρη, μετανιώνετε καθόλου που δημιουργήσατε, αν θέλετε, με τη δράση της Χρυσής Αυγής, η οποία είχε μια βιαιότητα σε πολλές περιπτώσεις? Δημιουργήσατε ματηρά επεισόδια για τα οποία κατηγορήσετε τώρα πλέον ως εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση είναι η Χρυσή Αυγή πράγματι, διότι έκανε ένα τεράστιο, έκανε ένα πολύ μεγάλο έγκλημα που δεν είχε κάνει κανείς στα χρονικά της μεταπολίτευσης. Μπήκε μέσα στη Βουλή,
Είπε την αλήθεια, ονόμασε κλέφτες τους κλέφτες και απατεώνες τους απατεώνες. Όσα χρήματα πήραμε ως κρατική χρηματοδότηση, θα επιστρέψαμε στον ελληνικό λαό μέσω συσίτια και μέσω κοινωνικής αλληλεγγύης. Αναφέρω τα εγκλήματα της εγκληματικής μας οργάνωσης. Αυτό πληρώνουμε τώρα και πρωτίστως πληρώνουμε το ότι τις τελευταίους μήνες. Δεν μου απαντάτε αν μετανιώνετε και ως βουλευτής και ως άνθρωπος, διότι η δράση της Χρυσής Αυγής πέρασε κόκκινα, μαύρα, δημιούργησε ματηρά επεισόδια σε βάρος ξένων, ανθρώπων και αυτών, και είχαμε κατάληξη το κερατσίνι από το οποίο ξεκίνησε, αν θέλετε, και η δίωξη εναντίον του κόμματός σας. Εάν μελετήσατε τη συγκεκριμένη αστεία δικογραφία και το συγκεκριμένο σαθρό κατηγορητήριο, όποιος το μελετήσει θα πιστεί πως κανένα έγκλημα δεν έχει διαπράξει Χρυσή Αυγή. Θα επαναλάβω ότι μοναδικό μας έγκλημα είναι ότι είπαμε την αλήθεια μέσα στο άντρο της διαφθοράς, της ξενοκρατίας που έχει διαλύσει την Ελλάδα. Μιλήστε μου για συγκεκριμένα περιστατικά για να μιλήσω κι εγώ με περισσότερη σαφήνεια. Απλώς συλληπιθήκατε την οικογένεια. Ναι. Αλλά δεν μου είπατε αν κοιμάστε καλά. Κοιμάμαι πολύ καλά γιατί κάνω το καθήκον μου σαν Έλληνας. Δεν κοιμούνται καλά αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν ένα έγκλημα για να κάνουν καραγκιοζηλίκια μέσα στη Βουλή. Όπως οι εκπρόσωποι. Θυμάστε ένα λεπτό, θυμάστε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησαν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Φίσα, αλλά όταν η Χρυσή Αυγή συμφώνησε, άρχισαν να κουνούν τα χέρια και να φωνάζουν. Αυτό είναι μια μεγάλη ασέβεια απέναντι σε ένα μικρό. Βάλτε μια τελεία. Κύριε Παναγιώταρε, αισθάνεστε τύψεις για ό,τι έγινε κάτω στο κερατσίνι? Δηλαδή, κοιμάστε καλά τη νύχτα? Εδώ και 40 χρόνια κοιμάμαι καλά κάθε βράδυ. Η Χρυσή Αυγή καταδίκασε από την πρώτη στιγμή το συγκεκριμένο έγκλημα. Ναι. Το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Κασιδιάρης, εκτός από την δολοφονία ενός συμπολίτη μας, στιγμάτισε τη Χρυσή Αυγή πολιτικά από το σύστημα. Κύριε Παναγιώταρε, επειδή και άλλοτε σας φιλοξένησαν διεθνή κανάλια όπως το BBC και αναφερθήκατε, θα έλεγα, με μεγάλη θερμοκρασία, πολιτική θερμοκρασία, για να το υπογραμμίσω, ακόμη και στην περίπτωση ενός εμφυλίου. Δεν νομίζετε όμως ότι με αυτά τα κηρύγματα, τα πολιτικά κηρύγματα για τις θέσεις, δημιουργήσατε κι εσείς, αν θέλετε, ως αυτουργία, δημιουργήσατε ματηρά επεισόδια, διότι οι νεαροί οπαδοί σας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν την κεφαλή τη δική σας, ούτε μπορούν να τοποθετούνται ή να ερμηνεύουν καλά τις θέσεις σας, πήγαν και κάνανε ματηρά επεισόδια, χαράξαν ανθρώπους ξένους, σκοτώσαν τον Πακιστανό, κάναν όλα αυτά. Θα πάρουμε τα ζητήματα ένα. Ναι, καταρχάς, θέλω να μου πείτε, ναι, αν μετανιώνετε για τις θερμοκρασίες που χρησιμοποίησατε τις πολιτικές. Εγώ σας έχω δει στο BBC, όχι σε ελληνικό κανάλι, και ένα τέταρτο βομβαρδίζατε τον Βρετανό. Ναι. Καταρχήν είχαμε πει και έγινε και διευκρινιστική απάντηση δεύτερη ότι μιλούσαμε για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών οι οποίοι επιτίθενται σε Έλληνες πολίτες, το οποίο συμβαίνει συνεχώς. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες Έλληνες πολίτες νεκροί από αλλοδαπούς εγκληματίες και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Κύριε Παναγιώταρε, εγώ να το δεχθώ. Εσείς νομίζετε ότι μπορούμε να αντιδράσουμε με αντίπεινα? Η Χρυσή Αυγή αντιδρά με έναν ξεκάθαρο πολιτικό λόγο, ναι, με μια κοινοβουλευτική παρουσία σύντομη. Είμαστε μόνο 1,5 χρόνο μέσα στη Βουλή και έχουμε κάνει, νομίζω, πάρα πολλά. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς. Και αυτή η κοινοβουλευτική παρουσία. Εγώ να δεχθώ ότι υπάρχουν εγκλήματα αλλοδαπών σε βάρος, ναι, Ελλήνων. Εσείς πιστεύετε ότι η δράση ενός πολιτικού κόμματος έχει να υποκαταστήσει τις αστυνομικές αρχές και να επιβάλλει αντίπεινα? Πού? Θέλετε να μας πείτε να σας πω. Έβλεπα επί σειρά ημερών χαραγμένους ξένους. Προελεύσεων διαφόρων. Μεταξύ τους τα κάνω αυτά. Ασιάτες, αυτά. Εσείς έχω απάντηση να σας δώσω συγκεκριμένη. Ναι. Υπήρχε το έγκλημα της οδού Αναξαγόρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου ξημερώματα ένας αλλοδαπός βρέθηκε σφαγμένος και το χρεώσαν από την πρώτη στιγμή σε μέλη της Χρυσής Αυγής, γιατί υπήρχαν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, όλο τυχαίως από συγκεκριμένη πολιτική παράταξη που έχει γραφεία εκεί κοντά. Και είπαν ότι ήταν Έλληνες μαυροφορεμένους οι οποίοι σφάξαν τον αλλοδαπό. Όταν σε λίγες μέρες το έγκλημα διελευκάνθη, όταν βρέθηκε ο δολοφόνος, ο οποίος ήταν και αυτός ένας αλλοδαπός και η όλη ιστορία ήταν για ναρκωτικά, τα κανάλια και τα ΜΜΕ που το επιχειρήματα ολόκληρες μέρες μας βομβαρδίζαν, κάνανε μούγκα. Ξέρω περισσότερα από ένα περιστατικά που έχουν εξιχνιαστεί, αλλά εγώ θα επιμείνω. Πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι τροφοδοτήσατε, αν θέλετε, με ρατσιστικές πολιτικές θέσεις, δηλαδή εναντίον όλων των ξένων που κατοικούν στην Ελλάδα, τροφοδοτήσατε το πολιτικό σας οπλοστάσιο, να το πω έτσι, και στη Βουλή και εκτός.
άνθρωποι προβεβλημένοι. Βγαίνατε πριν να αποφασιστεί αυτό το μποϊκότ, το οποίο εγώ θεωρώ απαράδεκτο εναντίον σας, βγαίνατε παντού και μιλάγατε εναντίον των ξένων, των μεταναστών. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Αυτό δεν παράλογο υπερθερμαίνει τους εγκεφάλους των οπαδών σας που βγαίνουν στις γειτονιές? Λέμε κάτι παράλογο όταν μιλάμε ότι όλοι οι παράνομοι λαθρομετανάστες θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα, να τηρηθεί ο νόμος? Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι παράλογο. Είναι εσείς, αυτό το οποίο ασπάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ασχέτως αν ψηφίζουν ή όχι τη Χρυσή Αυγή. Ναι, αλλά πρέπει να σας πω. Εδώ ο κύριος Σαμαράς προχθές βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Έχουμε 27% ανεργία και 27% του πληθυσμού είναι λαθρομετανάστες. Αυτό βγήκε και είπε προχθές όταν πήγε στην Ιταλία, στη Μάλτα, που πήγε και λένε για το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Για τις αντιρατσιστικές του κορώνες. Πριν ρωτήσω όμως τον Πρωθυπουργό της χώρας, θέλω να ρωτήσω εσάς. Σας υπενθυμίζω ότι σε δική μου εκπομπή είχατε πει ότι αν η Χρυσή Αυγή περάσει σε πρώτο επίπεδο, ψηλά, αυτοί θα φύγουν μόνοι τους από τη χώρα. Μόνο και μόνο με τη θέα σας. Μόνο και μόνο με τη σκέψη ότι θα εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος, θα φύγουν ή θα εφαρμοστεί ο νόμος. Πολύ απλά. Οφείλω να σας ρωτήσω. Θα εφαρμοστεί ο νόμος ή απαραίτητα και κατά γράμμα? Ή αν θέλετε τα τάγματα εφόδου ή οι θερμοαιμιοπαδοί θα επιδράμουν επί των κεφαλών? Δεν υπάρχουν τάγματα εφόδου και άμα θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε σε. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Στην επόμενη ερώτηση, όχι τον κύριο Παναγιώταρο, λίγο αργότερα. Κάνουμε συνέντευξη και αυτή τη φορά θα την κάνουμε με κανόνες δίκαιους. Και το εννοώ. Και δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ το επόμενο βίντεο. Είναι, αν θέλετε, να μιλήσουμε λίγο, να μιλήσω λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Ηλιόπουλο. Επίσης, εσείς είστε μέσα έξω, είστε έξω φυσικά γιατί είστε εδώ, αλλά όταν εννοώ μέσα έξω, εννοώ με ποιους περιοριστικούς όρους είστε? Δεν βρίσκομαι με περιοριστικούς όρους, έχει αρθεί η ασυλία μου και περιμένω εντός των ημερών να πάτε μέσα. Δεν θα πάτε μέσα, λέει. Κοιτάξτε να δείτε. Φυσικά δεν μπορώ να κάνω εγώ τον ανακριτή. Μισό λεπτό, κύριε Τράγκα, μισό λεπτό. Ούτε μπορώ. Απλώς ξέρετε γιατί το λέω, θα πάτε μέσα. Γιατί διαβάζω δημοσιεύματα ότι επίκυνται. Δηλαδή έχει γίνει, υπάρχει μια πρόβλεψη εκ μέρους συναδέλφων, εφημερίδων και καναλιών, ότι επίκυνται και άλλες συλλήψεις. Κύριε Τράγκα, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε την καλοσύνη. Κύριε Τράγκα, μισό λεπτό. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ναι. Γιατί όντως, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συναγωνιστές και συνομιλητές, εννοείται ότι συμπονούμε την οικογένεια του Φίσα. Νιώθετε τύψεις? Δεν νιώθω τύψεις, γιατί δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη. Συμπονούμε την οικογένεια και καταδικάζουμε αυτό το όντως φρικτό έγκλημα. Αλλά όπως έχει ο Φίσας μητέρα και την έχουμε δει κατ' επανάληψη, έχουμε και εμείς και μητέρα και οικογένεια, οι οποίες οικογένειές μας έχουν πληγεί αυτό το διάστημα. Φαντάζεστε εμένα, να, μισό λεπτό, κύριε Τράγκα. Φαντάζεστε κάποιος από την αριστερά να κάρφωνε με μαχαίρι εσάς? Η μάνα σας θα έβγαινε στις τηλεοράσεις όπως η τραγική μητέρα του Φίσα να πει φέρτε μου το παιδί μου πίσω? Μισό λεπτό, κύριε Τράγκα, γιατί εγώ πριν από 2 εβδομάδες βρισκόμουν σπίτι και έτρωγα το μεσημέρι και με παίρνει μία δημοσιογράφος από το κανάλι σας και μου λέει τι έχετε να δηλώσετε για την άρση της ασυλίας σας. Λέω δεν υπάρχει καμία άρση της ασυλίας μου. Όχι, μου λέει κάνετε λάθος. Μου λέει κατηγορήστε, λέει, για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Κοιτάω τον ποινικό κώδικα 10 με 20 χρόνια. Μου κόπηκαν τα πόδια, κύριε Τράγκα. Γιατί εγώ 12 χρόνια, αν θέλετε να ξέρετε, έκανα τη δουλειά που έκανε ο κύριος ο Φίσας. Ήμουνα μουσικός στον ίδιο ακριβώς χώρο με το Φίσα. Και ξαφνικά βρίσκομαι κατηγορούμενος για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Έχουμε κι εμείς λοιπόν οικογένεια. Πέστε μου κάτι, όμως. Η οποία οικογένεια. Ναι. Όχι μόνο η δικιά μας, όλων των κατηγορούμενων της Χρυσής Αυγής. Πέστε μου κάτι. Φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πέστε μου κάτι. Και νομίζετε ότι έχουμε κάνει όπως μας βλέπετε, κύριε Τράγκα, νομίζετε ότι εμείς εδώ έχουμε συμμετάσχει σε καμία εγκληματική οργάνωση? Από όσα χρόνια ασχολείται ο καθένας μας με τη Χρυσή Αυγή, συμμετέχουμε σε ένα νόμιμο πολιτικό αγώνα. Εκφράζουμε όποτε μας δίνεται η δυνατότητα τις ιδέες μας με κάθε νόμιμο τρόπο. Δεν έχουμε προτρέψει ποτέ και κανέναν σε καμία βίαιη πράξη. Αν ο καθένας εκλαμβάνει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής και τις θέσεις της Χρυσής Αυγής κάπως διαφορετικά, εμείς δεν έχουμε καμία. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω. Μάλιστα. Δεν είστε εγκληματική οργάνωση, αλλά βλέπουμε εδώ και το έδειχναν τα κανάλια συνεχώς οι συνάδελφοί μου, έστω και σε λούπες, τα ίδια πλάνα. Είδα, ας πούμε, τον κύριο Παπά να χαιρετάει ναζιστικά με στολή. Είδα επίσης, γιατί δεν είστε παραστρατιωτική οργάνωση αφού τα μέλη σας φορούν ομοιόμορφες στολές? Δεν φοράνε ομοιόμορφες στολές. Δεν υπάρχει εντολή. Πώς?
Δεν υπάρχει καμία εντολή, καμία οδηγία. Ομοιόμορφες στολές, στρατιωτικές στολές. Τον κύριο Βορύδη δεν τον δείξατε όμως με τα ναζιστικά. Μόνο τον κύριο Παπά δείξατε. Τον κύριο Βορύδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας. Μα αφού τον έβγαλε χθες στο διαδίκτυο. Δεν κάνω λεπτό. Με τη ναζιστική αφίσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας δεν τον πρόβαλε κανείς. Ναζιστική αφίσα του 1936. Διότι είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είναι ένας από τους ανθρώπους που στήσανε την κατηγορία κατά της Χρυσής Αυγής. Κύριε Κασιδιάρη, επειδή είστε και εκπρόσωπος. Τώρα θα ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Ηλιόπουλο. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν και μια φωτογραφία του κύριου Βορύδη, ο οποίος όμως δεν κατηγορείται για τίποτα. Γιατί ο κύριος Παπάς, γιατί κατηγορείται. Μισό λεπτό. Για τις φωτογραφίες κατηγορείται. Μισό λεπτό. Ο κύριος δεν δηλώνει ναζιστής. Ο κύριος Βορύδης είναι, αλλά είναι με ναζιστική αφίσα. Δεν δηλώνει ναζιστής. Εμείς δηλώνουμε εθνικιστές. Αυτή είναι η φωτογραφία του κυρίου Παπά. Νομίζω ότι είναι 17. Αν είναι ο κύριος Παπάς αυτός, είναι κάτω από 17 χρονών. Και υπάρχει και η άλλη, και οι άλλοι που δημοσίευσαν. Εγώ στα 17 μου ξέρετε ότι ήμουν καουμπόις, έτσι. Έχετε καμιά φωτογραφία δική μου ντυμένη καουμπόι? Όχι, μην. Ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Δεν είναι πολιτική συζήτηση αυτή που κάνουμε τώρα. Είναι πολιτική συζήτηση. Μα δεν είναι πολιτική συζήτηση. Προσέξτε, αν πρόκειται να βγάλουμε διάγγελμα. Αν πρόκειται να βγάλουμε διάγγελμα για το βρώμικο σύστημα. Ή αν πρόκειται να βγάλουμε διάγγελμα για τους κλέφτες. Μα έλα που είναι βρώμικο το σύστημα και το λέτε και εσείς διάρκως. Όχι. Εδώ όμως, με συγχωρείτε, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες για σύσταση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης ανατροπής, απόπειρας ανατροπής πολιτέμας. Όπως είπε ο κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας που ανήκει στην αριστερά, δεν μπορείς να καταδικάσεις ως εγκληματία έναν άνθρωπο για μια φωτογραφία η οποία μπορεί να είναι ακόμα και φωτομόνιμη. Εσείς αγαπάτε το Χίτλερ, κύριε Κασιδιάρη? Εγώ αγαπάω την Ελλάδα. Αν το 1940 εγώ ήμουν γεννημένος, τότε θα πολεμούσα στα βουνά της Μακεδονίας στους Γερμανούς εισβολείς. Όπως έπραξαν οι εθνικιστές της εποχής εκείνης, δεν το έπραξαν όμως οι κομμουνιστές, ξέρετε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα που μιλάει σήμερα αντιναζισμό, αυτή τη εκείνη στιγμή, την περίοδο, η Σοβιετική Ένωση θερμή, ήταν σύμμαχος της Γερμανίας. Παράκληση θερμή, προσέξτε, την ιστορική μην αλήθεια, βγάλουμε πάλι Δράγκα στα χαρακόμματα τον εμφύλιο. Εμφύλιο. Εγώ ρωτάω εσάς συγκεκριμένα. Άνθρωποι, εγώ σας ρωτάω επί της κατηγορίας. Πρέπει να παρακολουθήσετε τη σκέψη μου. Αν έχετε την καλοσύνη. Σας ρωτάω επί της κατηγορίας. Εσείς κατηγορήστε ως νεοναζιστική οργάνωση. Με βάση τι? Αυτή τη στιγμή δείξαμε τη φωτογραφία. Υπάρχει άλλη φωτογραφία του κυρίου Παπά, ο οποίος είναι έκλειστος. Δυστυχώς δεν τον έχουμε να πει την άποψή του, διότι αυτή είναι η κανονική. Ωραία, λοιπόν. Δυστυχώς δεν τον έχουμε να πει να την άποψή του. Να συμπληρώσω όμως τη φράση σας. Έχω μιλήσει όμως μαζί του και μάλιστα έχω μιλήσει, με έχει πάρει τηλέφωνο σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον τύπο, όχι μέσα από τη φυλακή, με πήρε και από μέσα από τη φυλακή. Σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον τύπο και θέλοντας να πει τις δικές του απόψεις. Δεν τις έχω. Λοιπόν. Το κατηγορητήριο που λέτε, λοιπόν, να ολοκληρώσω αυτό μου... και θα πάρει το λόγο ο κύριος Ηλιόπουλος. Είχε βασίζεται... τον λόγο και τον πήρατε. Μονίμως είστε βέβαια αυτή τη στιγμή ελλείψη αρχηγού. Να πούμε όμως την απόλυτη αλήθεια. Είστε βασίζεται το κατηγορητήριο. Το νούμερο 2, ας πούμε. Δεν είμαι το νούμερο 2, όχι. Είμαι ελλείψη αρχηγού, λέω. Εγκλείστου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το κατηγορητήριο, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Ναι. Βασίζεται σε κάποιες καταθέσεις κάποιων ανθρώπων. Μην τις πάμε εκεί. Έχω εδώ να πούμε. Έχουμε όλα, είναι όλη ουσία. Όλα. Μα λέτε για εγκληματική οργάνωση και λέτε που βασίζεται το κατηγορητήριο. Ότι ο άλλος ασελγούσε στην ανήλικη κόρη του. Δεν θα με πάτε στους προστατευόμενους και εξήλει ανθρώπους φυλακή. Κύριε Κασιδιάρη, δεν με πάτε με ένας προστατευόμενους μάρτες. Πάμε να λέμε για τις φωτογραφίες του 80 τότε. Όχι, ο κύριος Ηλιόπουλος. Πείτε μου, κύριε Ηλιόπουλε, εσείς ξέρατε ότι είστε σε παραστρατιωτική οργάνωση, διότι έβγαιναν συνέχεια λούπες, ξέρετε την λούπα. Αυτό που γυρίζει συνέχεια. Σας ξέρω, το ξέρω γιατί αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έβγαιναν συνέχεια οι πυρσί. Πυρσί, στρατιωτικές ομοιόμορφες στολές. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο οποίος είναι και μεγαλύτερος στην ηλικία από εσάς, στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Μπότσαρη, του είπε ότι ίσως ήταν και λάθος μας που είχαμε ομοιόμορφες στολές. Λοιπόν, να σας δώσω μια εσείς εξήγηση. Εσείς το επισημαίνετε ως λάθος. Θα σας δώσω μια εξήγηση, η οποία είναι απόλυτα ρεαλιστική και θέλω να την πιστέψετε. Ναι. Πώς έχει ξεκινήσει και πώς φτάσαμε ορισμένοι άνθρωποι που έρχονται στις συγκεντρώσεις μας να φορούν τα ίδια ρούχα. Ναι. Υπάρχει ο λεγόμενος μιμητισμός και η μόδα. Ναι. Ξεκίνησε από κάποια γραφεία να πωλούνται όντως κάποιες μπλούζες οι οποίες είχαν το λογότυπο της Χρυσής Αυγής και λέγανε Χρυσή Αυγή, Νότια Προάστια. Κατηγορηθήκατε και για εμπόριο. Ορισμένοι, όχι όλοι. Μισό λεπτό να σας πω ότι γιατί. Είχαν στηθεί και μαγαζιά που πουλάγανε μπλουζάκια και ομοιόμορφες στολές. Μισό λεπτό. Να απαντώνται όλα, παρακαλώ. Ναι. Μα και θα μας δοθεί ευκαιρία αυτό να πούμε και λέω. Αυτό ξεκίνησα να σας λέω. Ξεκινήσαν σε κάποια γραφεία και για οικονομική ενίσχυση πουλούσαμε κάποια όντως μπλουζάκια με κουπόνια και υπάρχουν αποδείξεις για τα πάντα. Ξεκίνησε λοιπόν και έγινε μία μόδα. Ο ένας με τον άλλον, κυρίως οι νέοι. Βάσει του μιμητισμού και της μόδας, ξεκίνησαν να ντύνονται με τα μπλουζάκια αυτά της Χρυσής Αυγής. Το θεωρούσαν τιμητικό να φορούν τον μπλουζάκι της Χρυσής Αυγής. Και γιατί έγινε μόδα, με συγχωρείτε. Γιατί ήταν κάτι κύριε το οποίο... Κύριε Λιόμπλε, και επειδή είστε και καλλιτέχνης, πιανίστες,
Μουσικός, εγώ στούντιο ηχογραφήσεων. Πείτε μου κάτι, για να το βλέπουμε αυτό. Γιατί είναι μόδα το μαύρο με στρατιωτικό από κάτω παραλλαγίες, αυτά που φοράνε ειδικοί κομμάντος. Αυτά τα οποία θεωρήθηκαν τάγματα εφόδου. Να σας πω κάτι, εγώ παραλλαγή παντελόνια έχω δει... Δεν με ενοχλούν οι ελληνικές σημαίες παραλλαγής καθόλου. Παντελόνια έχω δει απειροελάχιστα. Μπλουζάκια έχω δει όντως ένα ποσοστό στις συγκεντρώσεις να φοράει και σας είπα το αποδίδω καθαρά στο μιμητισμό και τη μόδα. Καμία εντολή δεν υπήρχε. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου καμία εντολή που να δείτε και να λέει θα φορέσετε όλοι μαύρα μπλουζάκια και μαύρα καπέλα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο καθένας φορούσε. Όχι, εμείς πρέπει... δεν πηγαίναμε το πρωί στο γι' αυτό σπίτι θέλω που έρχονταν ο άλλος για να έρθει στην εκδήλωση. Να παρακάμψω τον κύριο Κασιδιάρη για ένα λεπτό, γιατί υπάρχουν επί της κατηγορίας διάφορα πράγματα τα οποία υπόθηκαν κατά κόρο επί ένα μήνα. Παραδείγματος χάρη, παραστρατιωτική οργάνωση με στολές τέτοιες, η οποία έδωσε την φόρμα, την έδρα. Για να στοιχειοθετηθεί το εγκληματική οργάνωση. Μόνο από μία εκδήλωση στο Μελιγαλά. Ναι. Μόνο από μία εκδήλωση στο Μελιγαλά. Ναι. Δεν φαίνεται πουθενά άλλο δεν αυτό που λέτε. Δεν είναι αυτό που είπατε. Πέστε μου. Αν έχω πει λάθος, πείτε μου εσείς. Η εγκληματική οργάνωση βασίζεται σε δύο ζητήματα. Δεν είναι το πόρισμα γραμμένο από τον κύριο Βουρλιώτη. Όχι, είναι ότι επικοινωνούσατε με τους πυρήνες μεταξύ σας και φτάσαμε στο έγκλημα. Ναι. Το πόρισμα του κυρίου Βουρλιώτη βασίζεται σε μια κατάθεση του δημοσιογράφου Ψαρά της Εφημερίδας των Συντακτών και του Ιού της Ελευθεροτυπίας. Και από εκεί και πέρα στους ψευδομάρτυρες και σε ένα έγγραφο που η κυρία Γκουτζαμάνη του Αρείου Πάγου παρουσίασε ως καταστατικό μας. Ενώ είναι ένα έγγραφο γραμμένο με στυλό, το παρουσίασα και χθες, που έχει πάνω σχέδια, ζωγραφιές. Η κυρία Γκουτζαμάνη είναι αυτή που είχε αναγνωρίσει και υπογράψει το αληθές, το πραγματικό καταστατικό της Χρυσής Αυγής. Από εκεί πέρα, εσείς το έχετε να μου το επιδείξετε τώρα ότι έχει πάρει ζωγραφιές. Το έχω κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και παντού. Ναι, όχι, μπορείτε να βλέπουμε ότι είναι ένα original πράγμα το οποίο το έχετε και το φέρετε. Βεβαίως, να επικοινωνήσουμε τώρα, είναι στο διαδίκτυο αναρτημένο, δεν το έχω επάνω στην τσέπη μου, είναι στο διαδίκτυο αναρτημένο. Θα το βρούμε εμείς, μια ζωγραφιά. Όταν μου το έδειξε, όταν εκτοξεύεται μία. Συγκεκριμένη κατηγορία. Το έχω στείλει με δελτίο τύπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα πρέπει να είστε ενημερωμένος και να το έχετε εσείς, εφόσον έχετε κάνει σοβαρή έρευνα. Εντάξει. Από εκεί πέρα, όταν μου το έδειξε ο ανακριτής αυτό, εγώ πω, γελούσα πραγματικά. Ήταν τόσο έντονη χρυσαυγιάδα που κι εγώ που έχω μια εμπειρία να αποτυπώνω. Με τόσα τάγκ και αεροπλάνα είναι λογικό να χάσει ένα καταστατικό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής πράγμα. Είχαμε λοιπόν μια κατάθεση ενός συναδέλφου, δικαιωμάτου που πήγε και κατέθεσε και είπε ότι είπε. Από ό,τι άκουσα όμως. Ο συνάδελφος περιέγραψε το καταστατικό σας. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τράκη. Το καταστατικό του καταστατικού. Αυτό το καταστατικό το επέδωσε ο κύριος Ψαράς. Είναι ένα ψευδεπίγραφο κείμενο γραμμένο με στυλό, όπως ξαναείπα. Είναι ένα άθλιο δισέλιδο γραμμένο με στυλό. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, αν θα μου απαντήσετε. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Το καταστατικό της Χρυσής Αυγής είναι κατατεθειμένο στον Άριο Πάγο. Μήπως αυτό το πρόσφατο καταστατικό που καταθέσατε ως κόμμα πλέον. Είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που κυκλοφορούσε την εποχή που περιγράφει στο βιβλίο του κόμμα από το 82. Που περιγράφει στο βιβλίο του Νίκος Χασαπόπουλος. Ελάτε που η Χρυσή Αυγή είναι κόμμα. Μήπως είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που καταθέσατε τώρα ως κόμμα. Επισήμως αναγνωρισμένο από τον Άριο Πάγο από το 1982. Κύριε Καζιάρη, επειδή είστε νέος άνθρωπος. Μα και εγώ σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Είστε το 82 μέλος. Το 80 γεννήθηκα. Είναι, λίγο είναι δυνατόν, γι' αυτό σας λέω. Έχω όμως το σχετικό έγγραφο. Αν έχουμε το βιβλίο του Νίκου Χασαπόπουλου, η Χρυσή Αυγή, που είναι απλή καταγραφή, δεν βρίζει. Καταγραφές κάνει. Να διευκρινίσουμε, νομίζω λοιπόν, ότι το καταστατικό πράγματα. Που βάζει το πρώτο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία. Στον Άριο Πάγο, λοιπόν, η πρώτη δήλωση Χρυσής Αυγής και το σχετικό έγγραφο το έχω και εγώ, είναι κατατεθειμένη από το 1982 και δεν περιέχει σε καμία περίπτωση όλες αυτές τις βλακίες. Αυτές είναι φαντασιώσεις του κυρίου Ψαρά που ο κύριος Βουρλιώτης, για να καταλάβετε γιατί σκευωρία μιλάμε, τις πήρε και τις αντέγραψε. Έκανε αυτό που λέμε copy-paste ο ελληνικός λαός. Και ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Αθανασίου που δείξατε προηγουμένως είναι από διπλανό χωριό με την κυρία Γκουτζαμάνη, η οποία είναι από διπλανό χωριό με τον κύριο Γκουτζαμάνη. Είναι δυνατόν να λέμε αυτά τα πράγματα. Μα είναι γεγονότα. Κύριε Κασιδιάρη, όμως είναι γεγονότα. Είναι δυνατόν να λέμε. Είναι γεγονότα, διότι η κυρία Γκουτζαμάνη δηλαδή, που υπέγραψε και αναγνώρισε το καταστατικό μας, έδωσε αυτό το πλαστό έγγραφο ως κατηγορητήριο. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι υπερέβαλαν οι δημοσιογράφοι. Ναι, αλλά και βγαίνετε εσείς να πείτε ότι είναι από κοντο, είναι κοντοχωριανό. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Παναγιώταρος. Προτού ασκηθούν οι διώξεις και μιλήσει για δίκαιη δίκη. Ο κύριος Μιχελάκης, προτού ασκηθούν διώξεις, είχε βγάλει αυτή την τροπολογία για κατάργηση κρατικής χρηματοδότησης. Ο κύριος Βορύδης, προτού γίνει το έγκλημα, είχε πει ότι η Χρυσή Αυγή θα χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Πάμε και είχε κάνει λόγο για μαζικές προφυλακίσεις βουλευτών μας. Έχετε γίνει εξπερ στα διαγγέλματα. Και το έχω ανακαλύψει από τότε που σας πρωτοείδα νεαρό πολιτικό να δραστηριοποιήσετε εκτός και εντός Βουλής. Το θέμα όμως, κύριε Καστιάρη, είναι ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία για τα οποία αναρωτιέται όλος ο κόσμος, τα οποία ερήκημα. Έπαιζαν τα κανάλια επί μήνες. Πείτε μου ένα. Θα σας ένα πω. Όχι για τα αντισυντικά παντελόνια παραλλαγής. Όχι, όχι, όχι.
Όχι αυτές τις γελιότητες. Υπερθερμάνατε εσείς τους οπαδούς σας σε σημείο που να προβαίνουν ρατσιστικές επιθέσεις. Κάναμε πράγματι, το είπα και κάναμε ένα έγκλημα. Μπήκαμε στη Βουλή και τους βάλαμε τις φωνές. Για τη Λίσσα Λαγκάρντ επειδή κλέψανε. Αυτό το έγκλημα το κάναμε, του φεκίστε μας. Δεν απαντάτε. Μα απαντάω συγκεκριμένα. Δεν απαντάτε. Η μόνη περίπτωση εγώ σας λέω, θέλετε να εγώ σας λέω ότι δεν είναι προσωπική σας ευθύνη. Η μόνη περίπτωση που υπερθερμάναμε αλλά... και που δείχνουν τα πλάνα τα κανάλια όλη μέρα είναι η περίπτωση εκείνη που είχε γίνει φασαρία για τη Λίσσα Λαγκάρντ που τους φωνάζαμε κλέφτες και απατεώνες. Δεν έχει γίνει άλλη στιγμή ένταση μέσα στη Βουλή. Η μόνη στιγμή που είχαμε ένταση στη Βουλή υπάρχουν ήταν τότε. Ερωτήματα. Και είδατε πώς παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνου να επειδή είναι εγώ, και μάλλον δεν θα πάει ούτε σε επειδή εγώ έχω ανταμώσει τον κύριο Μιχαλολιάκο πολλές φορές σε συνεντεύξεις σε δημόσια θέα και μου έχει απαντήσει σε πλήθος ερωτημάτων. Παρακαλώ πολύ ένα απόσπασμα από τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Δώστε μου το παρακαλώ. Η άποψή μου για τον Χίτλερ είναι ότι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του 20ου αιώνα. Θα τον πολεμούσα αναφυσβήτητα σαν Έλληνας. Ήταν εγκληματίας πολέμου. Βεβαίως και ήταν. Και αυτός, αλλά ήταν και ο Τσόρτσιλ, ήταν και ο Ρούσβελτ, ήταν και ο Στάλιν. Ήταν όλοι εγκληματίες πολέμου. Ο Χίτλερ ήταν εγκληματίας πολέμου. Ήταν και ο Χίτλερ και ο Τσόρτσιλ και έκανε ο Στάλιν. Έκανε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όπως και ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μιχαλολιάκου. Η συνέντευξη του είναι στο αρχείο μου. Έχω πλήθος συνεντεύξεων. Ήταν ακριβής, δεν διέφερε από συνέντευξη σε συνέντευξη. Απλώς, αν θέλετε, ήταν διαφορετικά αφηγηματικό σε κάθε απάντησή του. Για τον Χίτλερ έλεγε συνέχεια, ναι, είναι εγκληματίας πολέμου, αλλά είναι και ο Τσόρτσιλ. Κύριε Κασιδιάρη, πιστεύεις ότι κέρδισες τίποτα κλωτσώντας τις κάμερες έξω από το δικαστήριο και ευθύνοντας δημοσιογράφους? Γιατί δεν ρωτάει τον κάμεραμάν τι είπε αμέσως μετά? Εγώ αναγνώρισα εξ αρχής το λάθος μου και είπε ότι ήταν μια αντίδραση της στιγμής. Θεωρώ ότι κάθε Έλληνας πολίτης που θα βρισκόταν στη δική μου θέση να κοιτάει εσάς στην κάμερα. Γιατί αισθάνεστε και λίγο ανακριτή σήμερα. Λοιπόν, και λίγο ανακριτή. Δεν ξέρετε. Εισαγγελέα Υφετών. Οι δημοσιογράφοι είναι και λίγο ανακριτές. Λοιπόν, να απαντήσω ότι... για αυτό το ερώτημα που μου θέσατε. Να σας πω όμως κάτι. Κάπου πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ένας δημοσιογράφος για να κάνει τη δουλειά του πρέπει να κάνει σκληρές ερωτήσεις και να είναι και ανακριτής. Δεκτό λοιπόν. Κάθε Έλληνας πολίτης που θα βρισκόταν στη δική μου θέση. Ότι μια απειλή, δεν σας απειλεί κανείς, μη φοβάστε καθόλου. Το ξέρω, λοιπόν, ναι. Κάθε Έλληνας πολίτης που θα ξυπνούσε Σάββατο πρωί, θα έμπαιναν μέσω σπίτι του 30 αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, θα ξεσήκωναν τους γονείς του, θα τα έκαναν όλα άνω κάτω, θα του φόρτωναν το μισό ποινικό κώδικα άδικα, αθώωσον, σίγουρα θα έκανε πολύ χειρότερα από όσα έκανα εγώ. Από εκεί και πέρα, αναγνωρίζω το λάθος. Ωραία. Λάθη δεν κάνουν, δεν κάνουν όσοι δεν κάνουν τίποτα. Δεν σέβεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Κασιδιάρη? Σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν βλέπω. Μέσα στο γραφείο του ανακριτού είσαστε νευρικός. Οφείλω να τους καταγγείλω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μέσα στο γραφείο του ανακριτού δεν τον αφήσατε να σας μιλήσει? Τον διακόπτατε, δηλαδή κάνετε ό,τι κάνετε όταν μιλάτε με δημοσιογράφους? Αν δεν άφηνα τον κύριο ανακριτή να μου μιλήσει, τώρα θα ήμουν στη φυλακή. Αλλά ο κύριος ανακριτής μου έδινε το δικαίωμα να απαντήσω. Κάτι που δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι. Μου απαγορεύουν να απαντήσω. Επειδή εγώ το κάνω. Δέχομαι επιθέσεις εδώ και όχι χρόνια. Και η δυνατότητα να απαντήσω μου έχει δοθεί μόνο από εσάς και 2-3 ακόμα συναδέλφους σας. Μήπως όμως, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμφανίζεστε ως όχι απλά προκλητικός, αλλά ως αλαζονικός για την ηλικία σας και την πορεία σας μέσα στην πολιτική. Εάν έχει ενοχληθεί ο ελληνικός λαός από αυτό, μπορώ να του ζητήσω συγγνώμη, αλλά ο ελληνικός λαός είναι αυτός που μας κρίνει και στη δική μου περίπτωση αυτό που συναντώ καθημερινά και στην περίπτωση Χρυσής Αυγής γενικότερα θα έλεγα, είναι μια συμπαράσταση από τον ελληνικό λαό και ένα μήνυμα, παιδιά, συνεχίστε έτσι ακριβώς όπως είστε. Συγγνώμη ζητάτε από τους καμεραμέν? Ο ίδιος ο καμεραμάν που δέχτηκε το χτύπημα εκεί, που αναγνώρισα πως είναι λάθος μου, βγήκε ο άνθρωπος και δήλωσε, και αυτό είναι τιμή του, ότι καταλαβαίνω τον Ηλία γιατί είχε περάσει δύσκολα. Έτσι είπε ακριβώς επιλέξει και να με καλύπτει απόλυτα με αυτό που πάντως οφείλω να σας πω, προσέξτε να δείτε, γιατί πολιτικοί άνδρες είστε και εκπροσωπείτε και τμήμα του ελληνικού λαού. Απλοί πολίτες. Όταν είμαστε. Βγαίνετε. Με συγχωρείτε, είστε βουλευτές. Είμαστε ακόμα, απλοί πολίτες ακόμα. Και εκπροσωπούμε πράγματι ένα σεβαστό κομμάτι. Όταν βγαίνετε του από λαού. Μέσα από τον ανακριτή, είναι δυνατόν να πλακώνετε στις ροχάλες όλο τον κόσμο γύρω σας και ταυτόχρονα να πλακώνετε στις κλωτσές ό,τι βρείτε? Αντιλαμβάνομαι την πίεση και την οργή σας, αλλά κάπου, κύριε Κασιδιάρη, γιατί αύριο μπορεί να κατέβετε και δήμαρχος στην Αθήνα, ή αύριο μπορεί να εκπροσωπείτε κόσμο, ή αύριο μπορεί να είστε και μέσα. Δεν είναι δυνατόν να πλακώνετε στο ξύλο όποιο βρείτε μπροστά σας. Γιατί έτσι λέει ο κόσμος. Αφού ο Κασιδιάρης βγαίνει από τον ανακριτή και πλακώνει τις κάμερες, γιατί να μην πιστέψω ότι φτιάνει και ένα τάγμα εφόδου να πλακώνει τους λιανοπολιτές πιο κάτω ή τους ξένους πιο πίσω? Σας εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ να έρθουν στο σπίτι σας ξημερώματα, να σας φορέσουν χειροπέδες και να σας χρεώσουν τον μισό ποινικό κώδικα. Σας εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ. Θεωρώ δεδομένο ότι αν σας συμβεί θα αντιδράσετε πολύ πιο απότομα από ό,τι εγώ. Δεν το πιστεύετε, αλλά έχω σκεφτεί πολύ
πώς είναι να μπαίνουν στο σπίτι σου 30 με γαλάζια μαντήλια, μαύρες κουκούλες ή οτιδήποτε άλλο. Η σκέψη από την πράξη έχει μεγάλη διαφορά. Δεν σας έχει τύχει. Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Άντως, αλλά πρέπει να παραδεχτείτε. Θεωρώ περιττό να στεκόμαστε ναι. διαρκώς σε αυτό το γεγονός. Όχι, όχι, να φύγουμε. Να αναγνωρίσει το σφάλμα μου. Να φύγουμε, να φύγουμε. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μίχο. Κύριε Μίχο, είστε αντισημίτης, αντισιωνιστής, αντισημίτης, νεοναζί, χιτλερικός. Δηλαδή, έχουν βγει 300 ανακοινώσεις. 300, παρακαλώ. Αγρότης είναι ο άνθρωπος. Ναι, είστε αγρότης. Γιατί εσείς έχει εμφανιστεί... Χιτλερικός δεν έχω δηλώσει ποτέ. Εθνικιστής έχω δηλώσει. Ναι. Δεν νομίζω να είναι κακό. Θεωρείτε ότι οι νεοναζί... Σημίτες είναι και οι Άραβες. Δεν έχω δηλώσει ότι δεν χωνεύω τους Άραβες. Ναι. Πέστε μου όμως κάτι. Το να... Θεωρείτε... Τον αγαπώ την πατρίδα μου. Ασπάζεστε νεοναζιστικά εμβλήματα. Όχι. Ε? Όχι. Ο Μέανδρος είναι αρχαιολογικό σύμβολο. Πώς ερμηνεύετε, αφήστε το Μέανδρο, πώς ερμηνεύετε, θέλω ερμηνείες, λογικές ήρεμες, μέσα στη νύχτα. Πώς ερμηνεύετε όλα τα έτσι, ας πούμε, και της παλιάς της Νιώτης, τα χρόνια και αργότερα. Πώς ερμηνεύετε χαιρετισμούς, ας πούμε, σε συγκεντρώσεις πολυπληθείς της Χρυσής Αυγής. Όπου δεν ήταν όλοι, σίγουρα δεν ξυπνάγαν όλοι το πρωί με το στο κούτρι με τη φωτογραφία του Χίτλερ. Αλλά πώς ερμηνεύετε ότι είδα και τον κύριο Μιχαλολιάκο, μια φορά τον είδα μόνο, που τον έχουν ένα φιλμ που τον παίζουν συνέχεια σε μια συγκέντρωση. Θέλω να πείτε, πώς το ερμηνεύετε εσείς ότι χαιρετιέστε έτσι, έχετε το Μέανδρο. Διάβαζα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο μιας καταγραφής εδώ πέρα, ας πούμε. Δεν βρίζει, δεν έχει επίθετα, ή καταγραφές, δημοσιεύματα, τα πάντα. Είναι του Χασαπόπουλου. Πείτε μου κάτι. Εδώ μέσα λέει, ας πούμε, ότι στα περασμένα χρόνια είχατε και είχετε 12 θεϊσμό, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε και δεν θέλετε μέσα, δηλαδή, που είναι στοιχεία μέσα του ναζισμού. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Μάλιστα. Και δεν τρέπομαι. Θέλετε να πείτε ότι πάτε στην εκκλησία. Βεβαίως πάω στην εκκλησία. Μάλιστα. Δεν νομίζω να είναι κακό. Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου κακό. Όλοι οι Έλληνες. Ναι. Τώρα, αν κάποιοι είχαν έρθει στη Χρυσή Αυγή και δεν έχω ακούσει κανέναν εγώ να είναι εδώ καθιστής. Και αν έχετε ακούσει εσείς κάτι. Ναι, όχι, κάτι έχω διαβάσει σε εφημερίδες και έχω δει και στις τηλεοράσεις, σε δελτία ειδήσεων. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Μίχο. Δεν είναι και ότι πιο έγκυρο το δελτία ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω. Το δελτία ειδήσεων ήταν για μένα τι έσφαζα στα βουνά, στη Μαλακάσα, στη Μπεντέλη επάνω. Όχι, αρνιά. Αυτό να σας πω για να εκπαιδεύετε, λέει. Με συγχωρείτε. Όχι, εγώ δεν το πίστεψα γιατί θα θέλατε πολλά αρνιά. Αλλά το έφερα θέμα είναι. Έφερα από Βουλγαρία. Κάναμε εισαγωγή. Ναι. Πείτε μου κάτι όμως. Όλα αυτά τα μπραβιλίκια που ακούστηκαν, δηλαδή συνελήφθησαν άνθρωποι που είχαν σχέση με προστασία, άκουσα κατηγορίες βέβαια. Κατηγορίες, έτσι. Ποιοι. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Άκουσα για την Κόρινθο. Άκουσα για διάφορες μεριές που κάναν προστασία. Όχι, δεν εννοώ το εμπόριο με μπλουζάκια και πτυσσόμενα μαχαιρίδια ή οτιδήποτε, που και εδώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα περί πτυσσομένων μαχαιριδίων, είτε αυτά είναι για γερμάδες είτε για άλλη χρήση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτά όλα τα μπραβιλίκια και τα λοιπά, πώς μπαίνανε μέσα στην οργάνωσή σας χωρίς να τα ελέγχετε? Μια οργάνωση δεξιά. Εγώ να πω εθνικιστική. Εγώ να πω υπερεθνικιστική. Εγώ να πω ακροδεξιά της ακροδεξιάς. Όλα αυτά τα... Αν αληθεύουν όλες οι διώξεις αυτές για μπραβιλίκια, για νονιλίκια, για ιστορίες, για όλα αυτά, πώς τα εντάσσατε μέσα στην οργάνωση χωρίς να τα ελέγχετε? Δεν είχατε ένα στοιχειώδη έλεγχο? Το είπατε μόνο σας. Αν αληθεύουν. Ναι, φυσικά. Αν αληθεύουν. Ναι, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω γιατί οι κατηγορίες όχι απλώς έρπουν, μεταδίδονται συνεχώς. Ψηφιστήκαμε από 450.000 κόσμο σχεδόν, έτσι. Ήρθαν πάρα πολλοί σε διάφορα γραφεία μας. Δεν ήρθαν για τα μπραβιλίκια. Όχι, φυσικά. Ούτε για τις στολές σας. Διώξαμε πάρα πολλούς, ναι, μαθαίνοντας το ποιόν τους. Ναι. Και το ποιοι είναι. Δεν μπορούμε όμως να ελέγξουμε 100% όλο τον κόσμο. Κάποιοι ήταν γευαλτοί. Ίσως να ήταν γευαλτοί. Για να έρθουν να κάνουν ζημιά. Περιμέναμε τα πάντα. Με το κυνήγι που είχαμε. Από το σύστημα. Ναι. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και από τους πάντες περιμέναμε και αυτό. Ναι. Πείτε μου κάτι όμως. Αφού τώρα βγαίνουν όλοι αυτοί ότι είναι ή πυρηνάρχες ή έχοντα σχέση με τον πυρήνα ή οτιδήποτε. Και κάνανε προστασία στην τάδε γειτονιά. Προστασία στην τάδε γειτονιά. Έτσι που τα ακούω. Σε ποια γειτονιά έχουν αποδειχθεί? Τα ακούω χίδιν. Ομολογώ ότι δεν είμαι ανακριτής.
Έχω θα ακούω χίδιν, αλλά πείτε μου. Εγώ ξέρω γιατί έχω ακουστά ότι στις περιοχές όπως είναι το Περιστέρι, τις προστασίες έχουν Αιγύπτιοι και Αλγερινοί. Δεν ξέρω αν είναι δικοί μας εκεί. Γι' αυτούς γιατί δεν μιλάει κανένας. Και τι σχέση είναι αυτή που είχατε με τους Πακιστανούς, που άκουσα εγώ, ότι κάνατε εμπόριο με τους Πακιστανούς. Τελικά, σας απαντήσω αμέσως, πριν στους συναγωνιστές μου. Κάνατε λέει προστασία και μέσω Πακιστανών που λάγατε πράγματα. Είναι γελοιότητες αυτά. Προσέξτε, να καθίσουμε εμείς να ασχοληθούμε με Πακιστανούς. Θέλω να αντιληφθείτε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Θέλω να αντιληφθείτε ότι συμπεριλαμβάνω σε όλα τα ερωτήματα που σας κάνω. Ότι έχετε γράψει από κάτω είναι ανακριβές πάντως. Δεν σας πω αμέσως. Δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε τους 450.000 που μας ψήφισαν. Όχι, δεν μπορούμε. Όχι, δεν είμαστε αστυνομία. Εννοώ τα στελέχη, του κορμού του οργάνου. Μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στο σπίτι του κάθε ψηφοφόρου ή του κάθε ανθρώπου που έρχεται στα γραφεία μας για να του κάνουμε έλεγχο εμείς. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Είναι λάθος τα μέλη. Είναι ανακριβές αυτό. Είναι δυνατόν αυτό. Βγάλτε αυτό το τίτλο. Εγώ αυτό είπα. Εγώ μίλησα για τα στελέχη τα οποία ακούστηκαν ότι κατηγορούνται για προστασίες. Κύριε Τράκα, μου επιτρέπετε να παρέμβω. Ένα λεπτό να τελειώσει ο κύριος Μίχος. Για αυτό το θέμα. Να τελειώσει ο κύριος Μίχος. Οι εντολές που έδιναν όλα τα στελέχη ήταν μη γίνει το παραμικρό. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αυτές ήταν οι εντολές. Και στα τηλέφωνα και σε όλα. Γι' αυτό μιλούσαμε και ανοιχτά στα τηλέφωνα και δεν μας ενδιέφερε και ξέραμε ότι παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα. Και πώς βγαίνουν. Δεν ξέρατε. Βεβαίως το ξέραμε. Δεν είχαμε να κρύψουμε. Ένα λεπτό. Ηλίου Φαϊνότερο. Ξέρατε ότι μπορεί και ένα χρόνο πριν. Ναι. Αποδεικνύεται. Τι αποδεικνύεται αυτό. Χρόνια και να σα πω και το άλλο. Μας έχετε για ηλίθιους να θέλαμε να κάνουμε κάτι και να μιλάμε στα τηλέφωνα. Θα σα το πω και από την άλλη πλευρά. Είναι δυνατόν. Δεν έχουμε να κρύψουμε. Και πώς προκύπτουν επικοινωνίες μεταξύ του Κερατσινίου αμέσως μετά την δολοφονία, από ό,τι καταλαβαίνω, από τον κύριο Πατέλη με τον κύριο Λαγό και από τον κύριο Λαγό στα κεντρικά της οργάνωσης, στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν είναι έτσι. Την άλλη μέρα το μεσημέρι είναι μια κλίση από το τηλεφωνικό κέντρο που είχε πάρει ένας δικηγόρος στο σπίτι του Πατέλη. Αλλά σου λέει ότι επειδή παίρνει από το τηλεφωνικό κέντρο της Χρυσής Αυγής και είναι στο όνομα του κυρίου Μιχαλολιάκου, είναι αυτομάτως ο κύριος Μιχαλολιάκος. Σαν να λέω εγώ ότι κάνω μια ληστεία σε μια τράπεζα, παίρνω στο ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, αυτομάτως μίλησα με τον Τζίπρα και είναι ο ηθήνων νους της ληστείας και πάει στη φυλακή. Ή άμα πάρει τώρα κάποιος από τη Συγκρού, από τα γραφεία, είναι ο Σαμαράς. Ή από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ο Βενιζέλος. Εκεί βασίστηκε η προφυλάξη του κ. Μιχαλολιάκου. Αυτό να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Για να καταλάβει γιατί τι τρομερή σκευωρία μιλάμε. Δεν έχει δει τέτοια σκευωρία το Πανελλήνιο. Κύριε Παναγιώτα, θα έχετε χρόνο. Για αυτό το θέμα που μιλάγατε πριν, να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Κατηγορήθηκε ο κ. Λαγός ότι είναι μαστροπός, ότι είναι νονός. Ότι η αστυνομία πήγε και έλεγξε τα σπίτια του. Σε έχει σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Θα τα πούμε όλα. Ότι, έχει ότι σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Εδώ... Στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα. Ότι έχει βίτσια. Ότι διάφορα κτλ. Δεν μπήκε στον κόπο, ή μάλλον το ξέρανε και γι' αυτό δεν μπήκανε στον κόπο, να δουν ότι υπάρχει ένας συνονόματος, ο οποίος είναι γνωστός νονός κατά το παρελθόν, έχει συλληφθεί, πρώην, δεν θέλω να λέω άλλα πράγματα, με το ίδιο όνομα, ο οποίος έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν τα έχει ο κύριος Λαγός. Ο κύριος Λαγός μένει σε ένα φτωχικό σπίτι στο Πέραμα, πάνω από τα καζάνια, με τη μητέρα του. Θέλετε να ισχυριστείτε ότι δεν αξιοποιεί, δεν προστατεύει γυναίκες. Αυτό θέλει να πει. Ότι είναι άλλο τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, δεν το διατύπωσα εγώ καλά. Αυτό υπόθηκε στα κανάλια. Έχουν γίνει αγωγές για αυτό, έτσι. Έχουν γίνει μηνύσεις και αγωγές για αυτό. Για όλα. Δεν είναι ανάγκη να φάω κι εγώ. Για όλα. Που είπανε για πολλές αγωγές. Έχουμε κάνει πολλές και θα γίνουν κι άλλες. Να σας δώσω και μια είδηση. Καταλάβατε γιατί το είπα. Να σας δώσω και μια είδηση. Λέτε δηλαδή ότι ένας Λαγός είναι συνώνυμος προστάτης. Αυτό δεν ξέρουμε τι είναι, είναι σε αυτό το χώρο τέλος πάντων. Μάλιστα, όταν, Ηλία, συγγνώμη, όταν έκανα τη μήνυση εγώ. Γιατί το λέτε, στο Μέγκα που τα έλεγε. Είναι αυτό που λέμε, αλλά δεν είναι του παρόντος να το αποκαλύψουμε. Λοιπόν, όταν έκανα τη μήνυση στον κύριο Πρετεντέρη και στους υπολείπους του Μέγκα και θα έπρεπε να συλληφθούν βάσει του αυτοφόρου, γιατί ξέρετε, αν πείτε κάτι εσείς, δια του τύπου είναι το αδίκημα, αυτόφορο. Έρχονται εδώ, σας φοράνε και παιδεσμία, βέβαια, εντάξει. Ναι, θα συλληφθεί όμως. Θα συλληφθεί όμως. Διότι η εξύβριση εις βάρος πολιτικού κόμματος δια του τύπου είναι αυτόφορο αδίκημα. Την ίδια ώρα που κάνατε τη μήνυση, το προσθέτω, είσαστε κατηγορούμενος με 300 κακουργήματα. Όχι, ήταν πολύ πριν ασκηθεί η δίωξη. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, πολύ πριν ασκηθεί η δίωξη. Καταθέτουμε τη μήνυση, είναι έτοιμη να κινηθεί η αστυνομία να συλλάβει τον κύριο Πρετεντέρη και τους υπολείπους του Μέγκα για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Παρεμβαίνει εισαγγελέας και λέει να μην πειραχθεί κανείς. Διότι το κράτος είναι αυτό που βρίσκεται πίσω από αυτή την άθλια συκοφαντική επίθεση κατά της Χρυσής Αυγής. Χθες το πρωί μίλησα με τον κύριο Λασκαρίδη. Δεν είπε ο εισαγγελέας ότι είναι άθλια και συκοφαντική επίθεση του κράτους. Είναι όμως άθλια και συκοφαντική και αυτό το έχει συνειδητοποιήσει. Ναι, δεν το είπε ο εισαγγελέας όμως. Ο εισαγγελέας μπορεί να
θεωρεί ότι είναι δίκαιη. Μπορεί το να είναι βάζετε στο στόμα του εισαγγελέα χωρίς να το έχει πει ποτέ. Αυτό το είπα εγώ, το βάζω στο δικό μου στόμα. Ακριβώς, ναι. Οι δημοσιογράφοι βάζουν στο δικό μας στόμα ψέματα και ψεύτικα λόγια τα οποία δεν έχουμε πει ποτέ. Έλατε. Για πετε μου κάτι. Μετά τον κύριο Μίχο, θέλω να πω στην κυρία Ζαρούλια, την σύζυγο, την κυρία Ελένη Ζαρούλια, βουλευτήνα και σύζυγο του κυρίου Μιχαλολιάκου. Τον οποίο συναντάτε τακτικά εκεί. Πετε μου κάτι. Πώς βρέθηκε αυτή η σφαίρα στο σόβρακο του κυρίου Μιχαλολιάκου. Είστε κατηγορούμενοι. Ναι, έχει γίνει. Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Δεν πώς ξέρω, είστε κατηγορούμενοι για τη σφαίρα στο σόβρακο. Όπλα, μπαζούκα ναι. κτλ. Όχι μπαζούκα, μην το αυτονομεί. Δηλαδή, κοιτάξτε. Μία σφαίρα, πέστε μου, πώς βρέθηκε. Μη 16, τάντσο, όλα αυτά περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Σας παρακαλώ. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να δώσω εξήγηση σε αυτό το ανεξήγητο. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Χαρδαβέλλας, θα ήταν πιο ειδικός να απαντήσει, γιατί ξέρει από ανεξήγητα. Α, λέτε για την εκπομπή του. Ναι, το ανεξήγητο. Λοιπόν, γιατί όντως είναι ένα ανεξήγητο αυτό που συνέβη. Εάν υποθέσουμε ότι εγώ θα μπορούσα να είχα... Είχε όπλο ο κύριος Μιχαλολιάκος στο σπίτι. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, όταν ήρθαν από την Αντιτρομοκρατική, τους παρέδωσε το όπλο του. Ήταν εντυμένος, το ήξερε. Κοιμόμασταν, τι διμένοι να είμαστε. 8 παρατέταρτο πρωί, Σάββατο. Όχι, γιατί την προηγούμενη σε μια συνέντευξη λέει τους περιμένω. Ναι, όχι, τους περιμέναμε, αλλά δεν ξέραμε την ώρα. Τους περιμένατε ότι θα έρθουνε. Εγώ τους περίμενα, εντάξει, τους περίμενα λίγο πιο αργά τα παιδιά, κατά τις 10, αλλά ήρθαν 8 παρά. Τα παιδιά είναι εννοείται την Αντιτρομοκρατική. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήρθανε, μάλιστα, εντάξει, τα παιδιά. Δηλαδή, είχατε και φίλους εκεί μέσα, δηλαδή. Όχι, δεν είχαμε φίλους, μια οικειότητα με την αστυνομία γενικότερα. Ναι. Είναι δουλειά και αυτή. Ναι, χάρη το λογότερα. Ναι. Για πέστε μου, λοιπόν, η σφαίρα ήταν στο σόβρακο, ήρθαν, τους πήρανε. Τον πήραν το πρωί. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παραδίδει το όπλο του και τον πήρανε. Μετά... Παρέδωσε το όπλο του. Ναι. Το άφησε πάνω και τον στο τραπέζι. Είπε ναι. Αυτό είναι δικό μου όπλο. Και... Είχε άδεια. Δεν γνωρίζω. Πώς δεν γνωρίζετε. Εσείς σύζυγος του κ. Μιχαλολιάκου. Δεν ξέρατε αν έχει άδεια οπλοφορίας ο άντρας σας. Προχρεωμένη είμαι. Είπα, καλά, δεν τον ρωτήσατε αν οπλοφορεί με άδεια. Όχι, να σας πω κάτι. Πρώτον, εάν ήξερα ότι υπήρχε όπλο παράνομο στο σπίτι. Εάν ναι. ήξερα ότι υπήρχαν σφαίρες, σας διαβεβαιώ ότι θα είχα φροντίσει εγκαίρως να τις είχα πετάξει. Λοιπόν, εγώ δεν γνώριζα. Ως εκ τούτου, κάνετε την έρευνα. Άρα περιμένατε, δηλαδή, είστε 100% σίγουροι. Και δεν ξέρατε... Αυτό λέγεται στο Sky. Κοιτάξτε, το είχε εγώ ο άκουσα, άκουσα τους δημοσιογράφους και άμα λένε κάτι οι δημοσιογράφοι το κάνουνε. Και έχω απορίες, είπα... παιδιά. Με συγχωρείτε, κύριε Καστιδιά. Δεν μπορώ να έχω απορίες. Μα το είχε πει ο κύριος Βορύδης. Το είπα... Όχι, εγώ το άκουσα από τους δημοσιογράφους. Έχω απορίες. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εγώ το άκουσα από τους δημοσιογράφους. Ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνουν θεαματικές συλλήψεις. Οπότε λέω στον αρχηγό, λέω, έλα, ετοιμάσου. Ο αρχηγός είναι ο άντρας σας. Βεβαίως. Έτσι τον λέτε στο σπίτι, αρχηγέ μου. Καμιά φορά, βεβαίως. Εντάξει, απλώς να ξέρω. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι, γιατί το κατηγορητήριο λέει, το πρώτο πάνω-πάνω, λέει ότι αποκαλείται Φίρερ. Και αυτό κύριε. Φίρερ, όχι. Ξέρω, δεν γνωρίζω τη Γερμανική. Φίρερ, άρα δομή η ναζιστική οργάνωση. Τη Γερμανική. Και ρωτάω, δηλαδή, εσείς επειδή είστε χρόνια παντρεμένοι μαζί του, έχετε και μια κορούλα. Ναι, 26. Τον λέτε αρχηγέ με το που μπαίνει, δηλαδή. Όχι, τον λέω γιατί είναι ο αρχηγός μου και γιατί είναι ο άντρας της ζωής μου. Εν τη αυτή περιπτώσει. Του λέω θα έρθουνε. Και αν υπάρχει τίποτα, να το εξαφανίσουμε. Όχι, λέει, δεν πειράζει, λέει. Εγώ το έχω γιατί απειλεί τη ζωή μου. Έχει γίνει απόπειρα να τον σκοτώσουνε. Πότε έγινε απόπειρα. Το 2009 από την οργάνωση διαπυρήνων τη φωτιά. Και έγινε συμπλοκή στην ΠΕΦ και τραυματίστηκε σοβαρά ένα αστυνομικό. Αλλά δεν το είπε κανεί και Αντιτρομοκρατική έβγαλε ανακοίνωση καταρχήν ποιο είναι ο στόχο και δευτερευόντω εν συνεχεία είπε μην πείτε λέξη γιατί θα δημιουργηθεί πολιτικό θέμα. Μάλιστα, όταν λέτε απόπειρα με όπλο. Σα λέω τραυματίστηκε με κλο και νιάρι αστυνομικό. Ναι, με κλο. Έφαγε τι σφαίρε αστυνομικό. Όχι, είχαμε τραυματία. Πείτε μου κάτι. Μπουκάρουν μέσα ο εισαγγελέα. Λοιπόν. Μπουκάρουν μέσα, φορούσαν προσωπίδε όλοι. Όχι, εντάξει, νορμάλ ήρθαν. Νορμάλ. Ήρθαν σε εσά με τα πρόσωπα ανοιχτά. Ναι. Αυτό αυτή θέλω να καταλάβω. Αυτοί που ήταν απ' έξω και κάτω ήταν λίγο καλυμμένοι για να βλέπει η γειτονιά και να τρομοκρατηθεί. Αυτό θέλω να μου πείτε. Μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ. Ανεβαίνουν τα σκαλιά λοιπόν και είναι ακάλυπτη στα πρόσωπα. Δεν φοράει κανεί το γαλάζιο, ούτε μαύρο, ούτε τίποτα, έτσι. Εγώ αυτή που μπήκα στο σπίτι μου, όχι. Ή από κάτω ή απ' έξω. Αυτός που μπήκε στο σπίτι ήταν ο ίδιος που είχε το μαντήλι μετά πιο κάτω. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρετε, μπροστά είσαστε. Φοράγε μαντήλι μετά, πώς θα τον αναγνωρίσει ποιος ήταν. Πώς δεν έβλεπε το ύψος του, δεν έβλεπε τα μάτια, δεν έβλεπε τον... Δηλαδή, άμα βάλει μαντήλι αυτός εδώ και τον μετά... Τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, συγγνώμη ένα λεπτό, τον πήρανε και εγώ κάθισα στο σπίτι για την έρευνα, η οποία ήταν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Τι ψάξανε κυρίως. Τα πάντα. Τι. Βρήκανε τις σφαίρες που λένε ότι υποτίθεται. Δεν είχατε έντυπο υλικό. Τι έντυπο υλικό.
Έχω κάτι φυλάδια τα οποία τα διακινούμε ελεύθερα και δεν λένε για δολοφονίες. Μιλάνε για Ελλάδα και μιλάνε για τις θέσεις μας. Αυτές τις θέσεις που λένε οι δημοσιογράφοι ότι δεν έχουμε θέσεις. Για τη γεωπολιτική, για το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Για τα πάντα. Λοιπόν. Είχατε πολλές σφαίρες στο σπίτι. Βρήκανε κάμποσες. Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα. Στο κατηγορητήριο για τον άντρα σας υπάρχει η παράνομη οπλοφορία. Γιατί βλέπω ότι για πολλά στελέχη σας υπάρχει η κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας. Νομίζω ότι είναι 6 μήνες φυλακή, δεν θυμάμαι πόσο. Δεν ξέρω τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν θυμάμαι, αλλά θέλω να ξέρω δηλαδή. Ότι έγινε εξομυχιστική έρευνα στο σπίτι. Μάλιστα. Οι σφαίρες απομακρύνθηκαν από την οικία μου και μου λένε εμένα ότι εγώ είχα σφαίρα. Αντικειμενικά δεν μπορούσα να είχα σφαίρα, αφού τις πήρανε. Πού να βρω εγώ σφαίρα. Λοιπόν. Πηγαίνω μετά επίσκεψη στη Γάδα και όπως ξέρετε στο ισόγειο περνάει ηλεκτρονικός έλεγχος. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση. Και εντάξει, δεν είχα ξαναπάει. Του πήρατε σόρουχο. Μισό λεπτό. Ναι. Ήτανε τρεις από πάνω και κοιτάγανε εμένα, τη τσάντα που πέρασε κτλ. Μου έχουν πει αστυνομικοί ότι συνδετήρας να υπάρχει, χτυπάει ο ηλεκτρονικός συναγερμός εκεί πέρα. Ή φαίνεται πολύ καθαρά. Λοιπόν, από κάτω στο ισόγειο δεν φάνηκε τίποτα. Πάμε στο 12ο όροφο. Πώς θα τολμούσατε, θέλετε να πείτε, να περάσω σφαίρα μέσα από το check-in, από το check-up. Πώς πέρασα χωρίς να χτυπήσει. Από να ανοιχτεί. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Ναι. Και βρέθηκε ολόκληρη σφαίρα, ε. Λοιπόν. Η ίδια με αυτή που είχατε στο σπίτι. Με αυτές που απομακρύναν από την οικία μου, ναι. Λοιπόν. Ονοήτο. Λοιπόν, φτάνουμε στο 12ο όροφο που είναι κρατούμενος. Έρχεται η αστυνομικός η κυρία Στυλιανή Ροντίδου εκ δράμας γεννηθείας από το 1986, η οποία θα έχει λαμπρή καριέρα μετά από αυτό. Γιατί και το λέτε αυτό. Θα σας και πω. Γιατί δίνετε τα στοιχεία της κυρίας αυτής. Για να παρακολουθήσουμε την πορεία της. Λοιπόν, θα γιατί είναι τι πολύ δίνετε λαμπρή. Στον αέρα. Το θεωρείτε σωστό. Γιατί μυστικό Εντάξει. είναι. Όχι. Λοιπόν, βάζει τα γάντια της και μάλιστα ήμουν εκεί με την κόρη μου και την βλέπω που αρχίζει να τα σκουπίζει στα παντελόνια της. Και λέω τι κάνει αυτή εκεί πέρα. Και παρόλα αυτά δεν πήγε το μυαλό μου. Μετά την κατηγορείτε δηλαδή ότι η ίδια σας ενέπλεξε με τη σφαίρα. Έχετε στοιχεία που μπορεί να πείτε ότι σας εμπλέκει. Αυτά, από αυτά που είδα και ξέρω. Παραπάνω δεν ξέρω. Ναι. Εγώ γιατί να πάω σφαίρα στο σύζυγό μου. Μέσα στη Γάδα. Στο στόμα του λύκου. Μέσα στη Γάδα. Για να δώσω δικαίωμα. Τι ωφελείτε. Να μου γίνει άρση της ασυλίας μου για να πάρουν το δικό μου το νόμιμο όπλο που έχω. Έχετε κι εσείς. Νόμιμα. Όλοι οπλοφορείτε στο σπίτι. Όχι. Και η κόρη. Όχι. Ε? Όχι. Οι δυο σας οπλοφορείτε. Εγώ νόμιμα. Ξέρετε, γιατί αν μου λέγατε δικαίωμα. Και η κόρη και ο ανιψιός και ο διπλανός, θα έλεγα λοιπόν. Μπήκαμε σε σαλούν του Far West. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εσείς έχετε εγώ νόμιμο. Ναι, βεβαίως. Δεν έχει και γιατί ο άντρας σας είχε παράνομο. Συγγνώμη που επιμένω λίγο αυτιστικά, αλλά πρέπει να επιμείνω. Ρωτήστε γιατί εσείς νόμιμο, θα τον ρωτήσω. Εγώ με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί έχω κάνει αίτηση. Και το ξέρει ότι είναι νόμιμο, γιατί δεν κάνει αίτηση. Και για όλη αυτή την ιστορία κατηγορήστε για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, επειδή είστε βουλευτή. Θα γιατί με εκτελέσουν, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το άλλο που μου έκανε εντύπωση όμως, κύριε Τράγκα, είναι το εξής. Ότι άπαξ και βρέθηκε αυτή η περίφημη σφαίρα που εγώ για κάποιον εξήγητο λόγο ήθελα να πάω. Αντί να με προστατέψει ως όφιλε και να κάνει και το καθήκον της σωστά, εντελώς παράτυπα και παράνομα μπορώ να πω, μου την προσέφερε στο χέρι, να την πάρω, να την κρατήσω. Θέλετε να πείτε ότι πιάσατε το αποτύπωμα. Ναι, μου το έδωσε. Και εσείς. Και εγώ, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε, όταν έρχονται, σου παίρνουν τον άντρα σου στα καλά θα του πάρω και σου κάνουν το σπίτι άνω κάτω. Δεν νομίζω ότι έχεις και το μυαλό να σκεφτείς καθαρά. Θέλω να δούμε το κομμάτι, θέλω να μου επιτρέψετε, θέλω να πάμε στην κατηγορία που λέει ανατροπή του πολιτεύματος και κατάλυση. Εγώ βέβαια θα ρωτήσω από εδώ πρώτα τον κύριο Καστιδιάρη που είναι και ο εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της ακέφαλης ουσιαστικά λόγω εγκλισμού. Δεν υφίσταται αυτό που λέτε. Παρόλο που είναι έγκλειστο ο κύριος Μιχαλολιάκος, είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Δεν του έχει στερήσει κανείς τα πολιτικά του δικαιώματα. Εσείς είστε ενεργός και ελεύθερος. Ο κύριος Μιχαλολιάκος είναι πίσω από τα σίδερα. Και καθημερινά στέλνει ένα μήνυμα πολιτικό το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο και έχει εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις και αναγνώσεις. Σίδερα, δεν τον θέλω, να τον ναι, θέλω να δούμε τι μας έχει πει ο κύριος Κασιδιάρης όταν ερωτήθηκε από μένα πώς βλέπει την περίπτωση της ανόδου της Χρυσής Αυγής στην εξουσία. Γιατί η Χρυσή Αυγή παραμονές του αποκεφαλισμού της. Αυτό είναι δεδομένο. Είχε κρυφές δημοσκοπήσεις της τάξης του 14 και του 16%. Πάνω από 20.
Και πρώτη θέση στο Δήμα Αθηναίων. 14 και 16% άκουγα εγώ. Η εφημερίδα των συντακτών είχε πει 15. Η εφημερίδα των συντακτών είχε πει 15. Εγώ σας λέω ότι άκουγα, μπορεί να κάνω και λάθος και να έχετε εσείς δίκιο. Πάμε να δούμε. Επιτρέπετε μια παρατήρηση για το ερώτημα που κάνατε. Τι θα γίνει αν η Χρυσή Αυγή γίνει κυβέρνηση σχετικά με το Σύνταγμα? Αν η Χρυσή Αυγή γίνει κυβέρνηση, το πρόγραμμά μας λέει ότι εάν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία θα προχωρήσουμε σε συνταγματική αναθεώρηση, ούτως ώστε με ένα νέο Σύνταγμα των Ελλήνων θα έχουμε πολύ λιγότερους βουλευτές από ό,τι σήμερα. Δεν χρειάζεται 300 βουλευτές ο ελληνικός λαός. Και με 180 για αρχή γίνεται η δουλειά μια χαρά. Από εκεί και πέρα, για τα σημαντικά, όχι μόνο τα πολιτικά αλλά και τα πολιτικά ζητήματα, θα αποφασίζει ο λαός μέσω δημοψηφισμάτων. Αυτό, όπως ξέρετε, δεν γίνεται σήμερα. Από εκεί και πέρα, όλα τα νομικά εκτρώματα τύπου νόμος περί ευθύνης υπουργών θα καταργηθεί. Για να έρθω και θα καταργηθούν. Όταν λέτε από την πλειοψηφία, τι εννοείτε, 51%? Την προβλεπόμενη. Να έχουμε πάνω από 180 βουλευτές. Την προβλεπόμενη. Εάν έχετε πάνω από 180 βουλευτές, αλλάζετε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, βεβαίως. Θα γίνονται δημοψηφίσματα, να αποφασίζει ο λαός για το μνημόνιο, για το αν θα επιβληθούν νέα μέτρα. Και για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που λέω, εάν δεν υπήρχε, δεν θα είχαμε προανακριτικές για να βλέπουμε αυτά τα χάλια. Δεν θα υπήρχε, θα πήγαινε κατευθείαν ο υπουργός στον εισαγγελέα εκεί που πρέπει να πηγαίνει. Πέστε μου κάτι. Θεωρείτε αυτόν ότι είναι διοκόμενος, δηλαδή με το παραμικρό ζητάνε την άρση ασυλίας? Εσείς, για εμένα λέτε. Είπατε για την κυρία Δούρου προηγουμένως και την κυρία. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει βουλευτική ασυλία. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει, να τηρούνται όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, να τηρείται ισονομία για όλους. Είδατε εδώ πέρα, κύριε Κασιδιάρη, ότι σε δηλώσεις σας είχατε πει ότι 100 βουλευτές θα τους... 120. 120 θα φάτε σε περίπτωση που ανέβετε. Αν έχουμε λοιπόν την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, αν έχουμε 180 βουλευτές, μιλάμε, δηλαδή... θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό είναι το πρόγραμμα μας. Αλλά δεν θα βάλουμε τάξη στη συντάγματος... Βουλή. Θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση του συντάγματος, ώστε να έχει πραγματική δημοκρατία η χώρα. Η αναθεώρηση έχει κάποια στάδια. Βεβαίως. Σταδιακά θα γίνουν, όχι σε μία μέρα, ούτε σε μία. Γιατί όπως το είπατε εκεί πέρα, ήταν λίγο έτσι και εσείς με 120 βουλευτές. Ανέφερα θέσεις προγράμματος. Πράγματι, δεν χρειάζεται τόσο πολλοί βουλευτές. Οι υπουργοί δεν πρέπει να είναι βουλευτές. Ο βουλευτής δεν πρέπει να εκλέγεται περισσότερες από δύο κοινοβουλευτικές περιόδους. Νόμος έκτρωμα, νόμος περί ευθύνης υπουργών. Γνωρίζετε, κύριε Τράγκα, ποιος είναι ένας από τους βασικούς συντάκτες του, συνεργάτης του κυρίου Πετσάλινικου τότε, όταν θεσμοθετήθηκε. Ο κύριος Βουλιώτης, αυτός ο άνθρωπος που έχει συντάξει αυτό το άθλιο πόρισμα κατά της Χρυσής Αυγής, και αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Έχω την αίσθηση ότι συνεχίζετε να παραφέρεστε κατά δικαστικού λειτουργού. Ναι, βεβαίως. Επιμένω. Όποιος υπηρετεί τη Θέμηδα και ο δεν υπηρετεί τη Θέμηδα, όποιος συμμετείχε στη σύνταξη αυτού του εκτρώματος που έχει νομιμοποιήσει την πολιτική διαφθορά. Το ότι βρίσκονται εκτός φυλακής σήμερα ο Βενιζέλος, ο Παπακοσταντίνου, ο Παπανδρέου, όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν εγκλήματα κατά της Ελλάδος και κατά του λαού μας, οφείλεται στο ότι είχαμε αυτόν τον νόμο, Βενιζέλος, ο οποίος για να πάει κάποιος στη δικαιοσύνη, εάν είναι υπουργός, πρέπει να ψηφίσει η Βουλή. Πρέπει η Βουλή έχει δικαίωμα να τον αφήσει. Πρέπει να σας απαντήσω και έχετε δύο διαπρεπείς δικηγόρους εδώ. Μάλιστα. Ο Βενιζέλος δεν διερευνάται μετά από δολοφονία ή διαζώντος. Ένα ιδεχθέ έγκλημα. 4.000 νεκροί από αυτοκτονίε στην Ελλάδα, τι είναι, κύριε Τράγκα? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τι είναι, κύριε Τράγκα, παράπλευρε απώλειε είναι? Όχι, μισό λεπτό. Και ξέρετε γιατί δεν διερευνάται ο κύριο Βενιζέλο για τα σκάνδαλα? Γιατί όταν στήθηκε κάλπη, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ του. Μισό λεπτό. Την αθωότητα ή την ενοχή κάποιου στην Ελλάδα, δυστυχώ, εάν είναι υπουργό, δεν την κρίνει η δικαιοσύνη, την κρίνει η Βουλή. Μισό λεπτό. Γιατί αν έπεφτε το κεφάλι του Βενιζέλου, θα πέφτε και ο κύριο Σαμαρά, θα πέφτε και η κυβέρνηση. Ακούστε να σα πω κάτι. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ατομικές ανθρωποκτονίες διερευνώνονται από τις τοπικές αστυνομίες, ενώ γύρω πέφτουν χιλιάδες νεκροί κατά τη διάρκεια των μαχών. Μάλιστα. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Και το καταδικάζουμε. Αν θέλετε να πάμε στην πολιτική επιχείρηση της ιστορίας Χρυσής Αυγής, είναι μια άλλη ιστορία την οποία δέχομαι, κύριε Κασιδιάρη, ότι θέλει συζήτηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έγκλημα υπήρχε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και στα ίδια σύνδεση. Και δεν μιλάει κανείς μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, το ξέρετε αυτό, κύριε Τράγκα. Ναι. Περιμένουν το δικαστήριο, είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Έχει πολιτική ταυτότητα. Θέλω να πάω στην. Θα μου επιτρέψετε, δεν θα αφήσουμε άφωνους μάρτυρες στους δικηγόρους, οι οποίοι χειρίζονται τις τύχες σας και οι οποίοι αποτελούν το νομικό τμήμα της οργάνωσής του κόμματός σας. Είναι η κυρία Δήμητρα Βελέτζα. Θέλω να μου πείτε κάτι, επειδή ακούω πολλά. Όμως εδώ έχω να κάνω με πολιτικούς. Έχω να κάνω με πολιτικούς και πολιτική δράση. Οι πολιτικοί, όπως ξέρετε, από την πείρα σας ξεπερνάνε πάρα πολύ τα νομικά στοιχεία μιας υπόθεσης. Ειδικότερα όταν οριοθετείται στο ποινικό της μέρος. Υπάρχει και το πολιτικό. Το έχω πει 100 φορές ότι μπορεί να θέλω να μετακομίσω ψήφους από τον Τενεγέ της Χρυσής Αυγής σε άλλο χώρο. Το έχω πει 200 φορές. Αλλά θέλω να ρωτήσω εσάς, με βάση τη δικογραφία. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει νομιμότητα στις παρακολουθήσεις τηλεφωνικές? Δηλαδή εσείς μέσα στη δικογραφία έχετε ανοιχνεύσει διαδικασίες εισαγγελικές για την παρακολούθηση στόχων εθνικού ενδιαφέροντος από την αντιτρομοκρατική?
Δηλαδή, και... αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, τώρα μάλιστα που στην Ευρώπη γίνεται χαμός με τις παρακολουθήσεις. Η κυρία Μέρκελ ρωτάει τον κύριο Ομπάμα μήπως με παρακολουθείτε και τέτοια για αυτά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν έχετε δει μέσα όλες τις πιστοποιήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τις εισαγγελικές οδηγίες και άδειες. Κυρία Τράγκα, θα ήθελα, θα μου επιτρέψετε να μην μπω στην ουσία της υπόθεσης. Ναι. Να μην σχολιάσω... Κλείστε το κινητό σας, το control βουίζει ολόκληρο. Να μην σχολιάσω σχετικά με το ερώτημα που μου κάνετε. Γιατί το αποφεύγετε? Διότι... Εγώ θέλω να μου πείτε αν είναι σύνομες όλες εσείς, κατά τη γνώμη σας. Ναι, ναι, διότι τα νομικά ζητήματα που αφορούν τη δικογραφία και βεβαίως εγώ σεβόμενη τη μυστικότητα της ανακρίσεως, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Σεβόμενοι και τις αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, δεν θα προτιμούσα να μιλήσω για την ουσία της υποθέσεως και λεπτομέρειες γύρω από αυτή, παρά μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μα δεν παραβιάζεται, νομίζω, όμως, η ανάκριση, εάν δώσετε μία εκτίμηση υπερασπιστικής θέσεως. Είναι γνωστό, είστε δικηγόρος. Δηλαδή, δεν πρόκειται. Είστε εδώ ακριβώς επειδή οι πελάτες σας είναι όλοι κατηγορούμενοι. Κύριε Τράγκα, επαναλαμβάνω την απάντησή μου. Δεν θα ήθελα να μπω σε στοιχεία της δικογραφίας. Απλά ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία κατά την εκτίμησή μου ως δικηγόρου, έτσι όπως ακριβώς με ρωτάτε, ναι, από τα οποία να προκύπτει οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με αυτή την μισό οποία λεπτό συζητάμε. Οι 32 φάγελοι, ναι, που αφορούν 32 περιστατικά, μάλιστα, δεν έχουν συνδέσεις? Δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή η Εντρομοκρατική δεν συνδέει όλο αυτό το πλέγμα των 32 υποθέσεων? Κύριε και Τράγκα, έχουν βγάλει άνθρωποι έτσι μια ιστορία. Κύριε Τράγκα, ως δικηγόρος καθαρά σας απαντώ ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία που αποδίδεται στους εντολείς μας. Πέστε μου κάτι, γιατί είστε υπηρέτης Θέμηδας. Οι δικαστές δεν σας εξυπηρετούν ως δικηγόρους να σας δίνουν τα στοιχεία που νόμιμα πρέπει να παίρνετε? Εννοείται να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας. Ναι. Δεν παίρνετε? Λάβαμε, κάναμε έτσι. Άρα έχετε πάρει και για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και για όλα. Και για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Έχουμε λάβει αντίγραφα της δικογραφίας. Και τους προστατευόμενους μάρτυρες. Να πάω στον κύριο Τσάγκα. Εσείς θέλετε να παραβιάσετε το όριο της κυρίας? Γιατί βλέπω ότι από πλευράς δικηγόρων υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Θα συμφωνήσω με την κυρία Βελέντζα. Στην ουσία της δικογραφίας δεν θα μπούμε. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να τα απαντήσουμε εφόσον εσείς. Συναρμολογούνται στοιχεία? Υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων? Τα βουλεύματα για την άρση του απορρίτου αναφέρονται μέσα στη δικογραφία, αλλά δεν υπάρχουν. Παρακαλώ να μείνουμε εδώ. Έτσι. Τα βουλεύματα. Αναφέρεται ο αριθμός τους, αλλά δεν υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Γιατί? Έχει γραφτεί και στον τύπο συγκεκριμένα. Δεν σας έχουν δώσει. Όχι, κύριε Τσάγκα, θα μου απαντήσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτό, δεν σας έχουν δώσει ημερομηνίες εισαγγελικών οδηγιών και εντολών? Και κάτι άλλο δεν αναφέρεται στη δικογραφία. Δεν αναφέρει η δικογραφία ότι είναι προγενέστερες ή μεταγενέστερες του φωνικού? Παρακολουθήσεις προγενέστερες του φωνικού υπάρχουν, παράνομες. Δεν τις βγάζουν όμως, διότι θα αθωώνανε τους κατηγορούμενους. Αυτή είναι η εδραία πεποίθηση που εμείς και ως νομικοί, αλλά και ως Έλληνες πολίτες έχουμε σημαντήσει. Μένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Έχουν αποκρύψει από τους υπερασπιστές σε μια τόσο συγκλονιστική υπόθεση τις ημερομηνίες των βουλευμάτων των εισαγγελικών αδειών για παρακολούθηση τηλεφώνων. Σας το λέω γιατί καίγεται η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή καίγεται η Ευρώπη. Ακριβώς. Μνημονεύεται αριθμός 2 βουλευμάτων, αλλά δεν υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Θεωρούμε ότι έχετε από μόνο, όλα αυτά γύρονται ερωτήματα. Μόνο τους αριθμούς των βουλευμάτων. Θα τεθούν. Τα δύο βουλεύματα αυτά αφορούν άτομα, δύο ή σειρά ατόμων? Σειρά ατόμων. Και τα δύο, το καθένα. Βεβαίως. Προγενέστερα του φωνικού? Όχι. Μεταγενέστερες? Βεβαίως. Δηλαδή, αλλά περιμένουμε να δούμε όταν δολοφονήθηκε ο τραγικός Φίσας, αμέσως μετά. Ακριβώς. Τις επόμενες ώρες. Ακριβώς. Μάλιστα. Σε αυτό αναφέρονται τα συγκεκριμένα βουλεύματα. Όπως προκύπτει από τον αριθμό τους, αριθμό πρωτοκόλλου και τις ημερομηνίες. Αλλά περιμένουμε να λάβουμε αντίγραφο, να ενσωματωθούν στην δικογραφία. Υπήρχαν και πριν παρακολουθήσεις όμως, κύριε Τράγκα. Υπήρχαν και πριν παρακολουθήσεις και δεν βγαίνουν. Κοιτάξτε την κάμερα, σας παρακαλώ. Δεν βγαίνουν όμως διότι.
Θα ήταν κακούργημα η παρακολούθηση αυτή αν έβγαινε στη φόρα και θα μας αθώωνε. Και ξέρετε πώς αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι παρακολουθήσεις. Θα θέσω ένα απλό ερώτημα και θα ήθελα να μου απαντήσει οποιοδήποτε αρμόδιος. Γιατί αποκεφαλίστηκε μία ημέρα πριν ασκηθούν οι διώξεις ο υπεύθυνος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τις παρακολουθήσεις? Όποιος έχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, λύνει τώρα το βρίσκο. Είχατε φιλικές σχέσεις μαζί του, κύριε? Δεν τον ήξερα καν τον άνθρωπο αυτό. Κάποιος άλλος από εσάς είχε φιλικές σχέσεις? Καμία σχέση. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων όμως ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λιόπουλε, είχατε κάποια σχέση με κάποιους ανθρώπους? Υπάρχει μια ταύτιση της Χρυσής Αυγής με πλήθος αστυνομικών? Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν αστυνομικό. Και εγώ προσωπικά ζήτησα τον ανακριτή της Άρση, την Άρση του τηλεφωνικού μου απορρίτου. Να δουν τα πάντα. Κύριε Τράγκα, εγώ έψαχνα να βρω αστυνομικό. Δικαιούμαι δύο, έναν στο Βόλο και έναν στο Βόλο και έναν στην Αθήνα. Δεν βρήκα στην Αθήνα, μετά από 20 μήνες πόσο είμαστε βουλευτές, δεν βρήκα αστυνομικό. Απλό αστυνομικό. Έκανα έρευνα σε αστυνομικά τμήματα. Λέω, μήπως θέλετε να πείτε, με συγχωρείτε. Σταματούσα, μηχανές Δίας, έλεγα, ότι... μήπως θέλετε να έρθετε... Κύριε Ηλιόμπλε, οφείλω να σας πω, θέλετε να αμφισβητήσετε τις εικόνες χρυσαυγητών που πηγαίνουν έρχονται πίσω από τείχο στον ΜΑΤ? Κύριε Τράγκα, με ρωτήσατε προσωπικά. Θέλετε, ξέρετε, να αμφισβητήσετε? Με ρωτήσατε. Εγώ δεν τα έχω δει προσωπικά. Εγώ δεν τα έχω δει. Στον άγριο στρατιώτη, δεν έχετε δει. Σε πορεία σε βάζουν τα μάτια και πηγαίνουν. Σε πορεία σε βάζουν τα μάτια. Αυτή την εικόνα δεν την έχω. Δείτε μας μια εικόνα. Την έχω δει, δεν της τα έχει ομολογώ. Η εικόνα που είδαμε, η τελευταία είναι που οι αστυνομικοί συνοδεύουν αναρχικούς κρανοφόρους με ρόπαλα, τους οποίους τους πηγαίνουν σε γραφεία της Χρυσής Αυγής στοιχείων, δεν κάνω λάθος. Αυτοί είναι ποιους συνοδεύανε. Να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Κύριε Κασιδιάρη, βγήκατε χθες, θα έλεγα, με έναν τρόπο έως και προκλητικό από πλευράς τεκμηρίωσης. Θέλω να μου πείτε αν έχετε τεκμηριώσει στοιχεία για τους μάρτυρες, τους προστατευόμενους, διότι έτσι που μιλήσατε δίνετε ονόματα και στοιχεία στον αέρα. Είναι αυτοί πράγματι? Είναι αυτοί πράγματι, ναι. Το έχουμε επιβεβαιώσει. Έχαμε συγκεκριμένες καταγγελίες. Οι ίδιοι το έχουν διαρρέξει. Μα είναι δυνατόν να είναι προστατευόμενοι μάρτυρες και να τους ξέρει η Χρυσή Αυγή? Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά ο ένας, όπως αποδείξαμε με φωτογραφικό υλικό, φωτογραφίζεται αγκαλιά με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα ο ίδιος άνθρωπος είναι έγκλειστος στις φυλακές Λάρισας. Ναι, αλλά καλύψανε τα πρόσωπα. Είναι έγκλειστος στις φυλακές Λάρισας. Αυτό, κύριε Κασιδιάρη, στην εφημερίδα μας είναι κανονικά τα πρόσωπα. Μελετήστε λίγο καλύτερα τι έχουμε δημοσιεύσει. Αυτό που τα είδα. Πρόσωπα είναι πρόσωπα, δεν τα κρύβουμε. Γιατί να τα κρύψουμε? Δεν παρακολουθώ και όλη τη δραστηριότητα που έχετε όλη την ημέρα. Δεν προλαβαίνω, κύριε Κασιδιάρη. Ο ένας, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι για οικονομικά εγκλήματα έγκλειστος στις φυλακές. Ο δεύτερος κατηγορείται για απάτες, όχι οικονομικά. Για καραπάτες, λοιπόν. Ο άλλος για αποπλάνηση της ανήλικης κόρης του. Το τρίτο το παιδί που έμπαινε και έγραφε ότι πήγαινε στο γραφείο του Υπουργού Υγείας της Νέας Δημοκρατίας και του έλεγε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τη Χρυσή Αυγή, είναι ένα παιδί που το εκμεταλλεύτηκαν από ό,τι μου προέκυψε από την έρευνα. Τώρα είναι αλήθεια αυτό που λέτε? Επιτρέψτε μου. Του σημερινού Υπουργού Υγείας. Μα αφού τα έχω βγάλει αυτά, δεν είδατε που σας λέω, αυτά που δείξαμε χθες στην ένταξη τύπου. Τα έχετε πει στην, κατά την παράσταση εξέταση με τον ανακριτή σας? Όταν πήγα εγώ στον ανακριτή. Τώρα τα βγάζετε. Όταν πήγα στον ανακριτή υπήρχε ο Α και ο Β και έβγαλα τα στοιχεία του Α και οι δύο ανακριτές και οι δύο εισαγγελίες. Ο Α είναι ο τοξικομανής που ανέφεραν τα κανάλια. Με κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό, αν μου επιτρέπετε. Ο τοξικομανής, όχι, τοξικομανής δεν υπάρχει. Υπάρχει ο μάρτυρας Γάμα, ο οποίος μπαινοβγαίνει ο άνθρωπος σε ψυχιατρία. Έχει αυτό το πρόβλημα το προσωπικό, είναι ψυχοπαθής και εκμεταλλεύτηκαν ένα τέτοιο πρόσωπο για να κάνει αυτή τη ζημιά στη Χρυσή Αυγή. Όσον αφορά τον Α, του οποίου τα στοιχεία... Πού τον βρήκανε? Όχι, εκμεταλλεύτηκαν ένα τέτοιο πρόσωπο. Πού τον βρήκανε? Τι, προσιλητίστηκε? Όπως εξαγοράστηκε? Ο ίδιος έγραφε, όπως προείπα, ο ίδιος έγραφε στο λογαριασμό του Υπουργού Υγείας στο Twitter ότι έχει πάει στο γραφείο του και του τα έχει πει. Ότι έχετε Twitter? Έχω και εγώ προσωπικά, αλλά δεν μιλάμε για το δικό μου. Μιλάμε για τον ανώνυμο μάρτυρα. Όχι, έχετε Twitter που έστελνε στον Υπουργό, τα έχετε καταπάρει. Έχουν δημοσιοποιήσει, υπάρχουν στο πρακτορείο Ευρωκίνηση ως φωτογραφίες, υπάρχουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει κάνει 200.000 θεάσεις στο συγκεκριμένο βίντεο. Τι να κάνω από εκεί και πέρα. Ο δε μάρτυρας Α, του οποίου τα στοιχεία εγώ κατέθεσα, το όνομα του οποίου το έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο κύριος Βουρλιώτης, κατά λάθος, είναι αυτός ο οποίος διώκεται για αυτό το αδίκημα το οποίο σας είπα. Το οποίο είναι ένα ατιμωτικό αδίκημα. Ο οποίος είχε έρθει μόνο δύο φορές στα γραφεία μας για να ζητάει λεφτά από τους πολίτες που παρευρίσκονταν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έστειλε στη φυλακή τον κύριο Μιχαλολιάκο και άλλους δύο βουλευτές. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχει κανένα απολύτως τεκμήριο της ενοχής τους πέρα από αυτές τις αθλειότητες. Πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο δικαστικό έγκλημα στα χρονικά της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας.
Πείτε μου κάτι, πόσοι είναι οι προστατευόμενοι μα. 6. Σίγμα ΤΑΦ. Εκεί κατάλαβα. Και τους 6. Δεν του ξέρουμε και του 6, όχι. Κάποιοι ενδεχομένω και να μην είναι υπαρκτά πρόσωπα, γιατί αυτέ οι βλακίε που περιέχονται στι καταθέσει του. Για ρουκέτε που ρίχναμε σε αλλοδαπού. Για τάγκ που μαρσάρανε μηχανέ έτοιμα να μπουν στη Βουλή. Για αμνοερήφια τα οποία σφάζονταν σε ειδικά μαντριά εκπαίδευση. Όλα αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι μπορεί να τα έχει πει λογικό άνθρωπο. Και σταμάτησαν στο στίγμα ΤΑΦ μάρτυρα και αν είδατε την επόμενη μέρα είπαν ότι οι ανακριτέ του φιλτράρουν. Γιατί είχαν καταεξευτελιστεί στο Πανελλήνιο αυτοί που έστειλαν. Όχι, μισό λεπτό. Για πόσους προστατευόμενους μάρτυρες έχετε δημοσιοποιήσει στοιχεία, γιατί είναι σημαντικό, για ξέρω τι λέω. Για 4. Αλλά προσέξτε, όχι. Δηλαδή έχετε τα δώσει. Δεν προβλέπετε έχετε να δώσει στους 500.000 οπαδούς της Χρυσής Αυγής τα στοιχεία τεσσάρων μαρτύρων. Σε κάποια εκατομμύρια πολίτες του κόσμου, διότι είχε έρθει και το Associated Press και το Reuters και παρακολούθησε όλα αυτά τα στοιχεία. Σε κάποια εκατομμύρια πολίτες του κόσμου έχουν δει αυτή τη στιγμή όλη αυτή τη σκευωρία που συμβαίνει. Και υπάρχει προστατευόμενος μάρτυρας που εσείς ισχυρίζεστε ότι είναι κολλητός υπουργού. Ή είναι απλώς ένας οπαδός της Νέας Δημοκρατίας που πάει να βρει έναν υπουργό να του κάνει μια χάρη. Να απαντήσω πάνω σε αυτό. Μια φωτογραφία ενδεχομένως, να πάρουμε τώρα την άλλη άποψη, μπορεί να μην λέει πολλά, που ήταν από μια κοσμική εκδήλωση. Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν προσωπικά στοιχεία σε προσωπικές ατζέντες, κάτι λέει. Μάλιστα, εσείς δεν μπορεί να πούμε πολλά πράγματα. Εσείς δεν τα προωθείτε μέσω των συνηγόρων σας. Στου αρμόδιου δεν καταλάβατε. Θα μηνυθούν αύριο το πρωί οι ψευδομάρτυρες. Για ψευδορκία. Δεν το καταλάβατε αυτό. Θα πάνε όλα τα στοιχεία στου ειδικού εφέτες. Βεβαίως, ακόμα δεν έχουμε κληθεί στου ειδικού εφέτες. Ξέρετε, ακόμα δεν έχουν διαβάσει τη δικογραφία. Αύριο το πρωί οι ψευδομάρτυρες θα μηνυθούν όμως. Και να κάνω και μια αποκάλυψη, διότι δεν το είπαν τα κανάλια σήμερα, το κρύψανε. Με μήνυσε ο κύριο Κοντομινά του Α και η δημοσιογράφο του Α που πήγε τον ψευδομάρτυρα αυτόν που τον εμφάνισε τέλο πάντων σαν μέσα μαζί σε ενημέρωση. Για συκοφαντική δυσφήμιση. Με κάνανε μήνυση και ήρθε προσάρση τη ασυλία μου, το αίτημά του. Βεβαίως αυτό που δεν έχει πει κανείς είναι ότι τους έχω μηνύσει και εγώ για πολύ βαριά αδικήματα, όπως το αδίκημα της παραπλάνησης της δικαστικής αρχής και της ειδικής αυτουργίας σε ψευδορκία. Η δημοσιογράφος γιατί να πάει το μάρτυρα. Έλατε, πώς είστε σίγουροι. Είμαι σίγουρος γιατί είδα πάνω στη δικογραφία. Ναι, αλλά αυτός είναι αστήρικτος ισχυρισμός. Δεν είναι αστήρικτος. Το έχει γράψει ο κύριος Βουλιώτης. Να πήγε μόνη της μια δημοσιογράφος, το καταλαβαίνω. Να μιλήσει και ένας εκπρόσωπος του κοινοβουλίου. Συνέχεια μιλάτε. Επειδή είστε εκπρόσωπος του κοινοβουλίου. Δεν είναι τόσο αστήρια ανακριτές που μιλάτε. Μισό λεπτό κύριε Καστιδιαρή. Επειδή είστε εκπρόσωπος του κοινοβουλίου. Μιλήστε λίγο πιο απότομα. Επειδή είστε βουλευτής. Όχι, γιατί έχετε ισχυρή φωνή και εγώ κι εγώ. Λοιπόν, επειδή είστε εσείς εκπρόσωπος στο κοινοβούλιο. Πιστεύετε ότι εγώ που είμαι δημοσιογράφος και δεν έχω βουλευτική ασυλία ή δεν είμαι βουλευτής, εγώ έχω βουλευτική δεν έχω δικαίωμα να έχω ισόπωση ομιλία. Έχετε το δικαίωμα να μου κάνετε ερωτήσεις και εγώ να σας απαντώ. Σε αυτή την περίπτωση μου κάνετε ερωτήσεις και δεν μου δίνετε το δικαίωμα να σας απαντήσω. Εσείς δεν απαντάτε, εσείς μονοπολείτε χρόνους. Λοιπόν, η ερώτησή σας είναι σαφής. Η ερώτησή σας είναι σαφής. Μονοπολείτε χρόνους. Πώς το ξέρω. Ο κύριος Βουλιώτης, λοιπόν, ο αντιεισαγγελέας, έχει γράψει. Χειρόγραφα, στη δικογραφία. Αυτό είδα εγώ και το ξέρω. Το όνομα της κυρίας Κουβελιώτη. Αλλά όταν κατηγορείτε, κατηγορείτε λοιπόν, τον κύριο Κοντομινά και, από κάτω και από τη δημοσιογράφο του Α, με τον τρόπο που τους κατηγορείτε και λέτε μετά, αφού δεν ξέρω, για ηθική αυτουργία σε και θα κληθούν από τη δικαιοσύνη για να αποδείξουν αν έχω εγώ δίκιο. Αφήστε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Μα εγώ είπα ότι σου έχω κάνει μήνυση. Αφήστε να αποφανθεί. Τα πραγματικά περιστατικά λέω. Ναι. Αυτοί βγαίνουν και λένε στα κανάλια τους όλη μέρα ότι είμαι εγκληματίας. Προσέξτε να σας πω. Όλοι έχετε το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν το έχουμε. Αλλά δεν το έχουμε. Λέτε ψέματα. Μισό λεπτό. Δεν το έχουμε. Αυτή τη στιγμή η Βουλή θεσμοθέτησε μια τροπολογία η οποία λέει ότι ακόμα και αν δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή σου, σου κόβω το κρατικό χρήμα. Δεν έχουμε κανένα τεκμήριο αθωότητος. Έχετε άδικο. Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε αυτή την αντισυνταγματική και παράνομη τροπολογία. Για ποιο τεκμήριο αθωότητος ομιλείτε. Δεν μας ενδιαφέρει το κρατικό χρήμα σε καμία περίπτωση. Τα χρήματα αυτά, όπως ξέρετε, όπως ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, πήγαιναν σε κοινωνικό έργο, σε αγαθοεργίες πήγαιναν. Εντάξει. Και τώρα μην προχωρείτε. Θα πηγαίνει στην κυρία Μέρκελ. Μην προχωρείτε. Εντάξει. Όσον αφορά το τεκμήριο της αθωότητας, το έχετε. Για μένα το έχετε. Μόνο για εσάς. Για μένα το έχετε. Για μένα το έχετε. Για μένα το έχετε. Μόνο για σας. Όταν θα αποφανθεί η σεβαστή ελληνική δικαιοσύνη, τότε θα μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει. Όπως και εσείς όμως, πρέπει για όλους αυτούς που κατηγορείτε και μηνύετε για ψευδορκία ή οτιδήποτε, να θεωρείτε ότι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Βεβαίως, αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι ρίχναμε ρουκέτες, είχαμε τάγκς και σφάζαμε αμνοερήφια σε μυστικά μαντριά, έτσι. Λέτε. Για να αποδειχθεί η αθωότητά τους. Μπορούν να το αποδείξουν αυτό. Ας γελάσουμε λίγο τώρα. Ότι είχαμε τάγκς για να μπούμε στη Βουλή. Στη για να πάμε, σε ένα θέμα που είναι. Και για έναν μάρτυρα ακόμα. Κύριε, τι για να μάρτυρα. Έχετε κι άλλον. Για έναν από τους 6 υπάρχει υπόλοιπο. Τι δεν είναι μάρτυρα προστατευόμενοι. Αυτή είναι σε δημόσια θέα. Στη διαδικασία. Τι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι. Στην ακροαματική διαδικασία. Αυτοί τους έχουν βγάλει στην πλατεία συντάγματος. Κύριε Τράγκα, είναι αστείοι οι ισχυρισμοί των.
Αυτά στον αρμόδιο. Αυτά θα τα πούμε, εννοείται ότι θα τα πούμε στους ανακριτές. Εξετάζω μαζί σας και παίρνω. Έχετε διαβάσει τις μαρτυρίες. Παίρνω τις εκδοχές σας. Τις μαρτυρίες τους. Πώς να τις διαβάσω, κυρία μου. Όχι, έχω πρόσβαση εγώ σε δικογραφία. Όχι, όλα τα κανάλια έχουν βγει. Έχουν βγει πρώτα ήταν στο Μέγκα και μετά πήγαιναν στον ανακριτή. Στο Μέγκα, στο Έθνος και μετά ανακριτή. Κύριε Τράγκα, υπάρχουν σε PDF, αν μπείτε σε όλα τα site, υπάρχουν σε PDF οι μαρτυρίες των 6 μαρτύρων. Είναι τραγικά γελίες. Είναι αστείες οι κατηγορίες. Εγώ ξέρετε γιατί κατηγορούμε. Και δεν θέλω να το πάρω προσωπικά, απλά επειδή αναφέρετε το όνομά μου σε μία γραμμή και έχω βρεθεί κατηγορούμενος για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Ξέρετε τι λέει ο μάρτυρας Ε για μένα, εκεί που αναφέρει το όνομά μου. Ότι με γνώρισε σε ένα γραφείο νόμου πολιτικού κόμματος, το οποίο εγώ δεν έχω επισκεφθεί. Και βγάζει ο εισαγγελέας πόρισμα. Νόμου πολιτικού κόμματος Χρυσής Αυγής. Δεν το έχω επισκεφθεί. Αλλά να ήμουν ο κλειδοκράτορας, να τα άνοιγα τα γραφεία του όλο μου το πρωί και να τα κλείνα το βράδυ. Που σας λέω δεν τα έχω επισκεφθεί. Να τα άνοιγα όλη την ημέρα να ήμουν εκεί. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή επισκεφθήκατε το κόμμα σας. Επισκέφθηκα τα αγραφεία του νόμιμου πολιτικού κόμματος Χρυσή Αυγή και έχει βρεθεί το όνομά μου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το καταλαβαίνετε, κύριε Τράγκα, και να σας φέρω όποτε θέλετε το χαρτί της μαρτυρίας, αν δεν μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, να δείτε και στο ίδιο του Ε, γιατί συμπληρωματικά για την άρση της ασυλίας. Πόσοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι χωρίς κατηγορίες. 4-5. Να ελεγχθεί, ξέρετε τι λέει στο παραπεμπτικό. Ναι. Να ελεγχθούν, λέει, όλοι οι κατηγορούμενοι της Χρυσής Αυγής για κατάλυση του πολιτεύματος. Γιατί ο μάρτυρας 5 λέει ότι το χειρότερο, λέει, που είδα εκεί μέσα, έτσι είναι η κατάλυση του πολιτεύματος, το χειρότερο που έζησα, λέει, στη Χρυσή Αυγή ήταν η κατήχηση που μας κάναν και μας λέγαν θα μπούμε με τα τάγκ στη Βουλή. Μα είναι νομίζω τραγικά αστείο. Μπήκαμε στη Βουλή με ψήφους. Πετύχαμε τραγικά. Κύριε Τράγκα, όχι, όχι, άλλο πράγμα. Κύριε Τράγκα, ο κύριος Κασιδιάρης είχε εμφανιστεί, αν δεν κάνω λάθος, ένα φιλμ που έκανε μάθημα σε παιδάκια ιστορία, σωστό. Όχι, παιδάκια, λάθος. Πάνω από 60 χρονών ήταν ο μέσος όρος ηλικίας. Εγώ θα ήθελα να είναι και παιδάκια, αλλά δυστυχώς ήρθαν μεγάλοι για να με ακούσουν τελικά. Και δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν ο κύριος Μιχαλολιάκος, ήταν και ιστορική έγκριτη. Μαθήματα ελληνικής ιστορίας για την επανάσταση του 1821. Είναι έγκλημα στην Ελλάδα του 2013 να το επεκτείνουμε, να μιλάς για το 1821. Κύριε Κασιδιάρη, είδα επίσης στις ειδήσεις ότι κάποια στελέχη σας κάνανε μαθήματα σε παιδάκια, μικρά. Που τα φέρναν οι γονείς τους. Ήταν ο γονέας μαζί με το παιδάκι. Δηλαδή δεν έρχονταν το παιδάκι μόνο του. Εθελοντικά έφερε ο γονέας. Ούτε μπαίναμε στα σπίτια και τα αρπάζαμε. Ο κανονισμός λειτουργίας των γραφείων της Χρυσής Αυγής δεν επιτρέπει την είσοδο σε ανηλίκους εάν δεν συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Μάλιστα. Εσείς υποστηρίζετε. Μιλήσατε, δηλαδή, μιλήσατε και για παιδάκια. Να κάνω ένα σχόλιο. Η Χρυσή Αυγή. Τα παιδάκια δηλαδή ερχόντουσαν με τους πατεράδες τους για το κατηχητικό της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως. Δεν και όταν λέτε κατηχητικό, ήταν ένα δύο μαθήματα. Δεν είχαμε δικαίωμα. Ήτανε μία με δύο φορές έγιναν στα γραφεία της Ανατολικής. Γιατί το κάνατε? Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας στα σχολεία, ότι δεν μαθαίνουν την πραγματική ιστορία και λέμε να κάνουμε κάποια μαθήματα κοντά σε εθνικές επαιτίους για να μάθουν, ας πούμε, την 25η Μαρτίου τι έγινε και να μην λένε ότι υπόθηκε το όχι στους Γερμανούς. Για δώσε μου ένα ακόμη όμως κομμάτι από τη μάνα του Φίσα. Για δώσε μου από αυτή την τραγική γυναίκα που μίλησε στον κύριο Θοδωράκη και συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Για δώσ' το. Άμα δεν το έχεις δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε Τράγκα. Ένα μήνα τώρα η Χρυσή Αυγή δεν είχε δικαίωμα λόγου πουθενά. Πέφτανε διακόπτες, κλείνανε φώτα, γινόταν το οτιδήποτε. Εγώ σας είδα χθες στο Σταρ. Ναι, για πρώτη φορά και είδα τις αποσπάσματα από τις συνέντευξεις. Να τελειώσω. Στο Μέγκα. Με το περιστατικό το οποίο έγινε με τους Αθήγκανους και τη μικρή την κοπελίτσα, δώσανε το δικαίωμα και δώσανε λόγο σε εκατοντάδες Αθήγκανους, οι οποίοι λέγανε ό,τι θέλανε να πούνε, δικαιολογούσαν την πράξη. Μισό λεπτό, δικαιολογούσαν την πράξη και βγήκε μέχρι και δημοσιογράφος που δικαιολόγησε αυτή την πράξη της αρπαγής ανηλίκου. Για τη Χρυσή Αυγή, λέξη. Είναι άλλο θέμα τον Ρωμά. Δεν είπα αλλού το πας εσύ ως Χρυσαυγίτης. Δεν το πάω αλλού. Ότι αλλού το πας. Είναι άλλο θέμα τον Ρωμά. Απαράδεκτο έγκλημα το οποίο έγινε και τους υποστηρίξανε πολύ. Ο κατακλυσμός του τηλεοπτικού ρεπορτάζ γύρω από τη μικρή Μαρία που πέρασε και στο εξωτερικό βέβαια είναι άλλο θέμα. Δεν είναι όπως το πας εσύ με τους Τσιγκάνους ότι δεν τους δώσαν δικαίωμα. Αθήγκανοι ήταν απλώς ανέφερα. Αθήγκανοι τι Τσιγκάνοι. Αν ήταν Ελβετοί θα λέγατε Ελβετοί. Μίλησες έτσι. Και τα δύο θέματα είχαν κάτι κοινό. Ένα πολύ βασικό κοινό σημείο. Ότι ήταν ένα προπέτασμα καπνού για να καλυφθεί η προδοσία της χώρας στο νέο μνημόνιο που έρχεται. Αλλά αυτό 10 εκατομμύρια Έλληνες το έχουν καταλάβει. Πάντως για τους Τσιγκάνους δεν μίλησε σωστά. Έχεις μια. Τι εννοείς δηλαδή ότι τους δώσανε δικαίωμα. Έπρεπε να πεις να έχουν και αυτοί δικαίωμα να μιλήσουν. Τους δώσανε και δεν δώσανε σε εμάς. Ήμουν πολύ σαφής αυτό το οποίο είπα. Εντάξει. Ένα μήνα δεν δόθηκε λόγο σε έναν της Χρυσής Αυγής, ούτε βουλευτή πουθενά, για να
πει να απαντήσει σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Και δώσανε σε πάρα πολλούς Ρωμά από την Ελλάδα, οι οποίοι δικαιολογούσαν την αρπαγή. Δεν το λες φιλετικά αυτό. Όχι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να το δούμε. Για πάμε να το δούμε. Πάντως, η θυσία του ίσως να βοηθήσει λίγο την κοινωνία να σκεφτεί διαφορετικά. Νομίζω ότι πολλοί έχουν μετανιώσει για τη στάση του στο τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Μόνο που εγώ δεν είμαι Σπαρτιάτσα. Δεν θα ήθελα να θυσιάσω το παιδί μου γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι μια μάνα μπορεί να θυσιάσει το παιδί της. Δεν με ικανοποιεί, δεν μου απαλύνει τον πόνο μου, δεν μου φέρνει τον πάπλο μου πίσω. Και αυτό είναι ήρωας. Σταύρο, το θέμα είναι ότι εγώ σήμερα δεν έχω το παιδί μου. Δεν έφταιξε σε τίποτα. Δεν τους προκάλεσε. Μπορεί να φέρεις πίσω το παιδί της. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Καταλαβαίνω απόλυτα μία μητέρα. Και αυτό που πρέπει να μείνει ως επιμύθιο από όλη αυτή την ιστορία και από αυτή τη συζήτηση είναι ότι οι Έλληνες πρέπει επιτέλους να μάθουμε να είμαστε ενωμένοι. Να προχωρήσουμε ενωμένοι, κοιτώντας μόνο το καλό της πατρίδας μας. Εγώ όπως σε βλέπω τώρα, και παρά αν θέλεις το ότι θέλεις να είσαι εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, αισθάνεσαι δυσάρεστα για όλη αυτή την ιστορία, λίγο. Αισθάνομαι δυσάρεστα πάρα πολύ. Διότι το κόμμα που εκπροσωπώ, ενώ βρισκόταν στο απόγειό του, βρέθηκε διοκόμενο με άδικες κατηγορίες. Αισθάνομαι δυσάρεστα γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος και αισθάνομαι δυσάρεστα διότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη θέση. Στη σημερινή Ελλάδα, το κόμμα και μετά τον άνθρωπο. Όχι, βάζω πρώτα τον άνθρωπο έτσι, και μετά μπράβο. Τα κόμματα. Αλλά τα τοποθετήσεις. Ένα λεπτό, δεν το πήγα όπως το θέσατε, γιατί ναι, μετά όχι, τον άνθρωπο. Όχι, είπες, πρώτα, λοιπόν, πρώτα είναι η Ελλάδα. Πρώτα είναι η Ελλάδα. Εγώ το πήγα με αντίθετη ροή. Πρώτα είναι η Ελλάδα, μετά είναι οι Έλληνες και μετά είναι τα κόμματα, πολύ μετά. Κύριε Καζιάρη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ απόψε. Κυρία μου, ευχαριστώ πολύ, αν και είσαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τα θέματα δικογραφίας, και εσάς, κύριε Συνήγορα. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Ταρούλια, που είστε καλά, εδώ. Κυρίες και κύριοι, επιχείρησα και με την άλλη πλευρά και με την άλλη φωνή και με όσα... Δεν τα παίξαμε όλα σήμερα, γιατί μου είπε ο Βελάσκεθ ότι θέλουμε 4 ώρες για να παίζουμε το αρχείο μας. Αύριο. Τις συνεντεύξεις με τον κύριο Μιχαλολιάκο και τα λοιπά. Να πάρουμε μια εικόνα, γιατί η τηλεόραση έχει κατακλειστεί από το θέμα, το επίσης κοινωνικό θέμα της Μαρίας, αλλά δεν είναι πολιτικό θέμα. Είναι και πολιτικό θέμα. Ιδιαίτερα πολιτικό, μάλιστα, όταν καλύπτει τα 3/4 των δελτίων ειδήσεων την ημέρα, ξέρω εγώ, που παντρεύεται η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ. Σας ευχαριστώ πολύ.